Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους χορχοπιπυροκαπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχνα. Να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Έλατε πουλάκια μου, έλατε, είτε είστε εδώ από κάτω Λεόντος Οφού και Φράγκον Γωνία, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης και μας ακούτε μέσα από το μπλιμπλίκι, μέσα από το μαραφετίδιον, από το μαποτεύτερο, από το πρόσωπο βιβλίο. Ελάτε στην παρέα μας, διότι και σήμερα έχουμε να πούμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η αισιοδοξία, η πίστη στα 4 γράμματα και όχι μόνο, αλλά και ό,τι άλλο σκέφτεστε, βεβαίως μαζί σας είμαστε, συνεπικουρούμε. Έτσι, ξεκάθαρα. Πάμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ κουρδισμένοι, έτοιμοι με θετική ενέργεια. Και σήμερα να φωνάξουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα κάνουμε σούλου μου ντρούχουμ και καραπιπερίμ, ή παραπαραίτητο μέσα στη δευτερίλα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Κωστής Ζαζαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10 να δούμε τι συνέβη εχθές στο ΆΚΑ, να συζητήσουμε για μπαλίτσα, για την παοκάρα. Και όχι μόνο, να ανοίξουμε γραμμούλες, να δώσουμε σε εσάς βήμα. Σταθερό υδρασκελισμό, ό,τι έχει ο καθένας. Και βεβαίως μαζί, όπως όλα αυτά τα χρόνια, η χορηγή μας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα, στεγνοτήρια Siemens, με κάθε αγορά ενός τέτοιου στεγνοτηρίου, τελευταία λέξη τεχνολογίας, με όλα τα αυτόματα, με όλα τα σούξου μούξου επάνω, έχετε δώρο μια σκουπάρα Bosch, αξίας κοντά στα 100 ευρώ. Ωραία πράγματα. Υπέροχα. Υπέροχα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια. Μισό αιώνα προσφορά. Εκεί θα βρείτε τα πάντα, ό,τι θέλετε. Κινητά, τάμπλετ, κουζίνες, πλυντήρια, τηλεοράσεις. Τι θέλετε. Θέλετε καταψύκτες, θέλετε ψυγεία, οτιδήποτε θελήσετε. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο στα ηλεκτρικά. Φυσικά, για το πιο νόστιμο θαλασσινό Αιγαίον δεν τίθεται θέμα. Αυτός είναι ο απόλυτος άρχοντας στο θαλασσινό. Αυτός είναι και στα δύο καταστήματά του, που σας τρελαίνει τον ουρανίσκο και με καταπληκτικό ουζομεζέ, με τσιπουροκατάσταση σε χώρο εστιατορίου που υπάρχει και στα δύο μαγαζιά και στο δικητήριο, 214.000 εκεί η τηλιβεριά, και στο Ρεόκαστρο 695666. Καταπληκτικά και υπέροχα όλα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, ωμέγα 3 βάλτε στον οργανισμό σας. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Και όσοι πήγαν, κόλλησαν και ξαναπήγαν και στο ένα κατάστημα και στο άλλο. Αιγαίων λοιπόν, ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει. Φυσικά για γλυκό, για ψωμί, για τουρτάρα, για παγωτάρα, Νικολαίδης, αυτό είναι το όνομα. Εκεί θα βρείτε ό,τι θελήσετε σε γλυκό και σε ψωμί και σε τούρτα και σε παγωτάρες. Καραολί και Δημητρίου 237 και στο καινούργιο κατάστημα στο 163, αλλά και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ, και τούρτα με ό,τι απεικόνης θέλετε εσείς για το καμάρι σας. Είτε είναι για γιορτή, για γενέθλια, είτε είναι για επέτειο, είναι για γάμο, οτιδήποτε. Έτσι, ξέρει αυτός. Σταυράκι, έλα Σταυράκι Παζαρέτζι, σκόρπισε μας. Και βέβαια Τσαντεκίδης αυτοκινητάρες σαν καινούργιες. Δεν είναι μεταχειρισμένα αυτά, αρνούμε να το πιστέψω, ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ρόκαστρο, έναντι ο ΑΕΔ. Πάμε! Έναντι ο ΑΕΔ, λέω, αϊτέ. Έναντι Τζάμπο, ανεβαίνοντας. Και το πηγαίνετε και σε όποιο συνεργείο θέλετε και επαγγελματικά με καρότσα, βανάκια. Έλα γόρι μου, έλα, δώσε, φύσα το καλάμι. Μία ομάδα υπήρχε χθες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτή ήταν ο Παθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Θα συζητήσουμε το τι έγινε χθες από την άποψή μου. Θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε κι εσείς, ήδη αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια, όπως κάνουμε πάντα τα τελευταία 21 χρόνια. Δεν υπήρξε μέρα που κλείσαμε τις γραμμές. Και πολύ καμαρώνω γι' αυτό, πολύ περήφανος είμαι. Να μην ευλογήσω κι εγώ λίγο τα γεννάκια μου, δεν είμαι γενιοφόρος. Αλλά να το πω έτσι αυτό, ότι το έχω και το καμαρώνω. Ότι ποτέ δεν κολλώσαμε, ποτέ δεν φοβηθήκαμε, ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Δεν έχουμε εξάλλου και να κρυφτούμε από κάτι. Αλλά και τις δύσκολες μέρες πάντοτε ήμασταν εκεί. Να σας δώσουμε βήμα,
Γιατί στο τέλος τον ίδιο καημό έχουμε, το ίδιο ντέρτι, την ίδια καψούρα, την ίδια στενοχώρια μετά από ήττες ή μετά από αποκλεισμούς, την ίδια αλαχτάρα για να μιλήσουμε μετά από στενάχωρα πράγματα, αλλά και την ίδια χαρά όταν έχει η ομάδα πετύχει σπουδαία πράγματα. Θεωρώ ότι το 1-1 εχθές 100% αδικεί την ομάδα με βάση την εικόνα που έδειξε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μία ομάδα υπήρχε μέσα στο γήπεδο και αυτή ήταν ο ΠΑΟΚ. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και το πρώτο 20 λεπτό που τους έχουμε πατήσει και δεν υπάρχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και άμα δείτε, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η ΑΕΚ έκανε μια μισή ευκαιρία. Το γκολ βέβαια προέρχεται από μία αδράνεια και έρχεται πάλι τελείως κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ενώ τους έχω πατήσει, ενώ χάνω ευκαιρίες, δεν υπάρχει η ΑΕΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τσουπ! Ένα γκολ ο Ασαριφάρ που είναι επικίνδυνος παίκτης και καλός στο σκοράρισμα. Δεν γίνεται ένα φάουλο εκεί έξω από την περιοχή όπως θα έπρεπε. Και βρίσκομαι πίσω στο σκορ. Στα καπάκια ακυρώνεται ένα γκολ για μένα κακός του Τζόλι που βρίσκει στον αγώνα του αμυντικού Τσάεκ, βρίσκει και στο δικό μας. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση, δεν είναι σκεμμένο, δεν είναι εκεί. Τα κορμιά είναι δίπλα-δίπλα. Τι να το κάνει το χέρι, λέει, να το κόψει, να το βάλει στην κολότσεπη, να το φορέσει μπρελόκ στα κλειδιά. Τι να το κάνει εκεί. Και εξαιρετικό τελείωμα από το μικρό. Τελείωμα μεγάλου παίκτη. Στον γκολ. Το οποίο ακυρώνεται από το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ το οποίο δεν είδε την κλωτσιά που δίνει ο Κρίστισιτς χαμηλά στο πόδι του Ζίφκοβιτς. Πέναλτι. Δεν είδε τη χερούκλα στο 15 του Σάκχοφ, που εκεί άντε μπορεί να πεις ότι δεν βλέπει, είναι πίσω το χέρι, είναι γυρισμένο, ναι, αλλά είναι στο Θεό το χέρι του, το έχει βγάλει πιο έξω και από ότι είναι στις φιγούρες του Καραγκιόζη το χέρι έξω. Όλο και κάτι μπορεί να σκεφτείς ότι μπορεί εκεί σηκώνοντας το χέρι πίσω. Εντάξει, δεν το κοιτάς κιόλα, δεν γυρίσεις να βγάλεις φωτογραφία, selfie μαζί με το χέρι και την μπάλα. Αλλά εκεί που το σηκώνεις στο Θεό, μιλάμε για πιαστό και βήματα. Και επίσης, υπάρχει πέναλτι στο Μάτος που πάει και πέφτει ο άλλος επάνω του, δηλαδή παίρνει την κεφαλιά και πάει και τον γκρεμίζει μετά. Πουθενά. Η διαιτησία λοιπόν εχθρική. Θα πούμε όμως και τα δικά μας, αλλά οφείλουμε να το αναφέρουμε ότι η διαιτησία εχθές ήταν ξεκάθαρα και σαφέστατα φουλ υπέρ της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι ενώ έχουμε κυριαρχήσει στο παιχνίδι, είναι πολύ ευχάριστο το ότι έχουμε 13 τελικές, σημαίνει ότι η ομάδα λειτουργεί, ότι η ομάδα δημιουργεί, ότι γεννάει ευκαιρίες. Το δυσάρεστο είναι να έχεις τίποτα, να είσαι παθητικός, να μην δημιουργείς καμία ευκαιρία. Θα μου πεις, δεν το προτιμάς ένα μισό μηδέν με μισή ευκαιρία και νίκη. Βεβαίως, το προτιμούμε το τρίποντο, εννοείται, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Πρέπει όμως να μας προβληματίσει το γεγονός γιατί πάλι στις 13 τελικές φτάσαμε μόνο σε ένα γκολ. Και μάλιστα στο τέλος που θα μπορούσε η ΑΕΚ, θα ήταν πραγματικά αμαρτία. Θα ήταν πραγματικά τρελό να πάρει 3 πόντους από αυτό το παιχνίδι. Φτάσαμε μια ανάσα όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Αν δεν ήταν στο τέλος το γκολ του Μουρκ που θα πω σε λίγο γι' αυτόν. Θα τα έχω σημειωμένα να μην τα ξεχάσω. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς με λιγότερες ευκαιρίες θα παστελώνουμε, με λιγότερες ευκαιρίες, με λιγότερες τελικές θα φτάνουμε όχι σε ένα γκολ στις 13, αλλά σε ένα γκολ στις 3, στις 4 ευκαιρίες. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μπαίνουν όλα, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε. Θεωρώ ότι ο Τσόλακ που θα είναι ο βασικός εκφραστής μπροστά, γι' αυτό αποκτήθηκε, ακόμα δείχνει πολύ αγχωμένος να πετύχει αυτό το ένα γκολ. Φαίνεται στις κινήσεις του. Φαίνεται ότι το έχει, μεν, αλλά είναι μέχρι πιστεύω να πετύχει
το πρώτο γκολ. Το στοίχημα εννοείται ότι ισχύει, αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν έχει φύγει ένα ακόμα μάτς και δεν έχει σκοράρει. Εγώ λέω λοιπόν, το επικοινωνούμε προς όλους, έτσι εμείς την παρέα αυτή, το λέω για τους καινούριους, για Γούρι, για το Χαβά, για το Μουχαμπέτη, έτσι για να γίνεται κουβέντα, βάζουμε στοιχηματάκι με την Ποφίλιου. Εγώ λέω λοιπόν σήμερα που ο Τσόλακα χθες δεν βρήκε δίχτυα και είναι στα 0 γκολ, ότι θα βάλει 11 γκολ στο πρωτάθλημα ο Τσόλακα. Έτσι λέω εγώ σήμερα, ρε παιδί μου, που είναι στα 0. Έτσι. Μιλάω μόνο για το πρωτάθλημα, μιλάω μόνο για τα γκολ στο πρωτάθλημα και στα play-offs. Όχι στο κύπελο, όχι στην Ευρώπη. Εγώ λέω λοιπόν θα βάλει πάνω από 10 γκολ. Και με πάνω από 10 γκολ κερδίζω εγώ το στοίχημα. Με κάτω από 10 γκολ το κερδίζετε εσείς και θα παίξω στην εκπομπή 5 κομμάτια Μποφίλιου. Όπως έχουμε πει, έτσι για να γίνει το Μουχαμπέτη. Πάμε πάλι στα του αγώνα λοιπόν, πέρα από το Χαβά. Είδαμε την ομάδα να τρέχει πάλι, δεν έχουμε παράπονο από κανέναν. Η ομάδα ποτέ δεν φοβήθηκε, η ομάδα δημιούργησε και θα μπορούσε άνετα και στο σου του Τσόλακ και στην ευκαιρία που χάνει ο Σφιντέρσκι στο τέλος, δηλαδή παρότι αργά φτάσαμε στο 1-1, θα μπορούσαμε στο τέλος, σε εκείνο το τέτα τέτ που άμα δείτε τη φάση παιδιά, δηλαδή πραγματικά άμα δείτε τη φάση, παίζουν το 1-2 ο Τσόλακ με τον Σβαρόφσκι, πλασάρει ο Σβαρόφσκι, πάει μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του Τσιντότα και βρίσκει στο τακούνι. Δηλαδή όπως έχει πέσει αυτός, η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια και όπως έχει λυγίσει το πόδι του, χτυπάει στο τακούνι και φεύγει. Αποκρούει την μπάλα ο τερματοφύλακας της ΑΕΧ. Θα μπορούσαμε δηλαδή έστω και στο 95 να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη χθες θα ήταν νικητής να φύγει ο ΠΑΟΚ από το παιχνίδι. Εμείς έπρεπε να πάρουμε το μάτς. Τώρα, ίσως τις αλλαγές, δηλαδή τον Μουρκ και τον Μπίσε, να τις έκανα νωρίτερα. Δεν είμαι όμως εγώ ο προπονητής. Αλλά τους ήθελα νωρίτερα. Βλέπεις ότι η ΑΕΧ είναι κλεισμένη πίσω, βλέπεις ότι δεν δημιουργεί, βλέπεις ότι μετά από το 65 δεν έχουμε δημιουργήσει ευκαιρίες και το πάει το μάτς να το κλέψει. Πάει να σου κλέψει το μάτς. Και να λέμε σήμερα, όχι τζάμπα ήταν, τώρα λέμε τζάμπα ισοπαλία, να λέμε τζάμπα ήταν, να πάρουμε ούτε αυτόν τον ένα βαθμό από αυτό το παιχνίδι. Και θα ήταν πραγματικά τραγικό. Να έχει πατήσει την ΑΕΧ εκεί πέρα μέσα, έχει κάνει 13 ευκαιρίες και να μην πάρει ούτε την ισοπαλία. Ίσως λοιπόν να έβαζα νωρίτερα το Μουρκ και τον Μπίσε, να παίξω αυτό το 4-4-2. Όμως αυτός είναι ο προπονητής, αυτός αποφάσισε τότε ότι έπρεπε να το κάνει. Ξαναλέω, αυτή είναι η δική μας άποψη. Δεν είμαστε, αυτός είναι όμως που αποφασίζει. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε τη δική μας άποψη. Θα τους έβαζα νωρίτερα, αφού βλέπω ότι οι άλλοι είναι κλεισμένοι πίσω, να δημιουργήσω, να πιέσω με τους δύο επιθετικούς μπροστά. Γιατί πρέπει να πάω να πάρω το μάτς. Είδατε, και αυτό είναι μία ελπίδα, ότι με το 4-4-2 πόσο δημιούργησε η ομάδα στα τελευταία λεπτά, πόσες φορές έφτασε. Γιατί πριν το γκολ ο Μουρκ έχει κάνει μία εξαιρετική κίνηση από αριστερά. Μ' αρέσει το πρώτο δείγμα που είδα από τον Αυστριακό. Το πρώτο ματάκι χορταράκι. Μου θυμίζει, σε κάτι μου θυμίζει λίγο Πατρίσιο Κάμς. Πιο κοντός βέβαια από τον Γκάμς, αλλά είδα ότι το αριστερό του είναι, το δουλεύει εξαιρετικά. Και στον γκολ χώνεται τσούπ εκεί που πρέπει με το κεφάλι, πετάγεται και είναι σε επίκαιρη θέση. Αλλά νωρίτερα λίγο έχει βγάλει μια εξαιρετική σέντρα από αριστερά και ο Μπίσβαρ δεν τη βρίσκει καλά με το κεφάλι. Αλλά από την συνεργασία αυτό το 2 και με 4-4-2 το ξαναλέω, διότι θα χρειαστεί πάρα πολλές φορές να παίξουμε απέναντι σε ταμπούρι στο ελληνικό πρωτάθλημα και εκεί δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό το σύστημα με τους τρεις αμυντικούς μπορεί να λειτουργεί. Θα χρειαστεί να πάμε να σπάσουμε αντίπαλες άμυνες, θα χρειαστεί να παίξουμε επιθετικά, φουλ όπως παίξαμε στο τέλος.
Άρα λοιπόν, μας μένει πικρή γεύση. Φυσικά κανένας δεν είναι χαρούμενος με το χ. Πρέπει να γίνουμε πιο κοινικοί, να είμαστε πιο ρεαλιστές στο παιχνίδι. Πρέπει τα μάτς που μας δίνονται οι ευκαιρίες να τις κάνουμε γκολ, διότι εχθές, το ξαναλέω, μία ομάδα υπήρχε μέσα στο γήπεδο που δημιούργησε, που έφτιαξε ευκαιρίες, που έπαιξε μπάλα και μία προσπαθούσε, βεβαίως είχε τις απουσίες της ΑΕΚ, δεν το κρύβω, εντάξει, okay, αλλά και εμείς είχαμε την απουσία ενός παίκτη που τα προηγούμενα χρόνια, αν το λέγανε, μας κοιτούσαν περίεργα. Φέτος όμως, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί ο Ομάρ Ελ Καντουρί, είναι υπεραπαραίτητος. Και είναι μέχρι τώρα, στα ευρωπαϊκά κυρίως μάτς, ο κορυφαίος μου παίκτης. Να πω κάτι άλλο δηλαδή? Επειδή δεν μου άρεσε εμένα σαν ποδοσφαιριστής, να βγάλω εμπάθεια ή να το κρύψω για να πω, α, είδατε ότι τίποτα. Φέτος, πολύ κομβική η παρουσία του. Πολύ μεγάλη σημασία στο πώς ξεδιπλώνεται η ομάδα στο κέντρο. Ο Ελ Καντουρί. Απουσία. Απουσία και του Κρέσπο. Βεβαίως, είχαν και άλλοι απουσίες. Εντάξει, δεν αντιλέγω, οκ. Okay. Όμως, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Ξέρω, είναι νέα ομάδα, βλέπετε, πρέπει να βρει ομοιογένεια, πρέπει οι παίκτες μεταξύ τους να βρουν ο ένας τον άλλον, να μάθουν τα χαρακτηριστικά ο ένας του άλλου, τα χούγια του, το πώς κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το πού πηγαίνει, πού μπορεί να το βρει ο ένας με τον άλλον, είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε πραγματάκια από τον Ινούα χθες και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δούμε και από τον Ουαγέ. Μπορεί. Ουαγέ, πώς τον λένε. Ο Σβάπ πάρα πολύ τρέξιμο και πάλι για να καλύψει και του Εσίτη τις αδυναμίες που δεν. Εκεί που χρειάστηκε η ομάδα πίσω και ο Ζίφκοβιτς σε μία φάση εκεί προλαβαίνει την πλαγιοκόπηση. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν από εκεί. Αυτός ένα μηδέν θα μου πείτε βεβαίως. Γενικά όμως δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο ότι η ομάδα παρουσιάστηκε, ξέρω εγώ, άνευρη ή δεν είχε πάθος ή δεν έτρεξε. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει όμως να γίνουμε πιο κοινικοί. Δεν αρκεί να λέμε ότι τι ωραία που παίξαμε, αλλά άλλοι δύο βαθμοί πεταμένοι. Ας δημιουργούμε τις μισές ευκαιρίες. Ο Τσόλακ δείχνει ότι με τις κινήσεις του μέσα στην περιοχή, με το πώς κυνηγάει κάθε φάση, ότι έχει τώρα αυτό το άγχος να αποδείξει πράγματα, που είναι πάντοτε μια ιστορία με τον επιθετικό, είναι η πιο... θέλω να μου αποδείξεις πράγματα θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Διότι στο τέλος πάντα στον επιθετικό ρωτάμε πόσα. Το έχω πει πολλές φορές. Ναι, θα τρέξει, θα μαρκάρει, θα ανοίξει διαδρόμους, θα διεκδικήσει, θα παλέψει. Πόσα λέμε στο τέλος. Θεωρώ όμως, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι θα πάρει μπρος και από αυτό θα δούμε πολλά γκολ. Μπορεί να κάνω λάθος. Τέτοια διέστηση έχω. Μα πιθανό να το δούμε και με βοήθεια να είναι το σύστημα με δεύτερο επιθετικό μπροστά. Γιατί είδα ότι στο λίγο που παίξανε μαζί, φέρανε ένα κατοσούρα μαζί με το Σφιντέρσκι. Δεν έχουμε λοιπόν παράπονο από την ομάδα. Πρέπει όμως να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί. Κοινικοί. Να μην μας μένει πικρία, γιατί και στα μας με την Κράσνοντα αυτό είπαμε. Ήμασταν καλύτεροι και στα δύο παιχνίδια, ναι. Αλλά πέρασαν αυτοί. Αυτό κάποια στιγμή, δηλαδή αυτή η, να την πω, όχι επιπολαιότητα, όχι αφέλεια, όχι αθωότητα, θα πρέπει να είμαστε, ειδικά σε μάτς εκτός έδρας, σου δίδονται αυτές τις ευκαιρίες, τους καθαρίζεις. Τέλος.
Και βέβαια και το σπρώξιμο από τη διαιτησία, το ξαναλέω. Διότι αν μετρήσει τον γκολ του Τζόλι, που άνετα μπορεί να το, άνετα μπορεί να το αφήσει τον γκολ, ή αν δώσει πέναλτι εκεί που γίνεται πέναλτι στο Ζίφκοβιτς, ή μετά που γίνεται πέναλτι στο Μάτος, είναι άλλο μάτς. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Και δεν μπορεί να λέει ο σπίκερ της Νόβα γλίστρησε ο Ζίφκοβιτς. Ο άλλος του κλωτσάει κανονικά στη φτέρνα και μάλιστα έρχεται και ο άλλος διπλό πέναλτι στην ίδια φάση, έτσι. Τον κλωτσάει ο ένας, έρχεται, τον παίρνει και ο άλλος. Γεια σας. Στα δύο κλαδέματα τι είναι. Είναι παίζετε, πώς λέγαμε στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Άρα λοιπόν, μένει δυσαρέσκεια για αυτό τον Στίλερ. Νομίζω ότι ο Μπεν Στίλερ πιο καλά θα σφύριζε. Ο Γερμανός σφύριξε full AEK. Full. Full. Περιμένουμε λοιπόν να δέσει αυτή η ομάδα. Να βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους και να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Είναι ευχάριστο που βλέπεις 13 τελικές, σημαίνει η ομάδα τρέχει, δημιουργεί, επιτίθεται. Αυτή έχει το κουμάντο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή παίζει μπάλα. Αυτή 13-2, νομίζω 12-2, κάτι τέτοιο. Δεν είπε, τους πατήσαμε. Ναι, αλλά στο τέλος μέρας λες 2 βαθμοί χαμένοι. Και παραλίγο θα λέγαμε 3 βαθμοί χαμένοι. Παραλίγο δεν θα πέραμε τίποτα. Και θα εκεί θα ήταν ακόμα πιο δυσάρεστο όλο το σκηνικό. Είδαμε λοιπόν και τον Μουρκ, ο οποίος θεωρώ ότι θα προσφέρει με το αριστερό του δεκαράκι που και παίζει και στα πλάγια, δηλαδή και δεξιά. Πρέπει αυτοί τώρα μεταξύ τους να βρεθούν. Είναι νέα ομάδα. Τι να κάνουμε. Είναι, χτίστηκε μια νέα ομάδα. Χθες για πρώτη φορά είδαμε το Μουρκ, ο Νινού ακόμα δεν έχει μπει, ο Τσόλακ βλέπετε ότι ακόμα ψάχνει τα πατήματά του. Θα μου πεις, ενώ τρέχει το πρωτάθλημα, τι να κάνουμε, ενώ τρέχει το πρωτάθλημα. Είμαστε αναγκασμένοι, παιδιά. Είμαστε αναγκασμένοι. Παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει τίποτα δεν έχει από τόσο νωρίς τελειώσει. Από το Γαύρο που είναι ο βασικός αντίπαλος, είμαστε ένα πόντο διαφορά. Βεβαίως έχει ένα μάτς λιγότερο, αλλά είναι με την ΑΕΧ. Πρέπει η ομάδα γρήγορα να δέσει, γρήγορα να βρεθούν μεταξύ τους οι παίχτες, να κάνει πιο εύκολα τις φάσεις γκολ, να γίνει πιο κοινική. Και έχω πει πολλές φορές, αντέχω να παίζει λιγότερο καλή μπάλα, αλλά να μαζεύω τα τρίποντα. Διότι οι καλές εμφανίσεις, ναι, είναι για να χαιρόμαστε, όμως πρέπει να μαζεύει τους πόντους. Διότι χθες, στο τέλος ημέρας, χάθηκαν άλλοι 2 βαθμοί. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και αν βάλεις και τους 2 με το Βόλο και τους 2 με τον Ατρόμητο, είναι 6 χαμένοι βαθμοί. Βεβαίως, αλλιώς θα μιλούσαμε σήμερα, αν η ομάδα ήταν τραγική, αν είχε δημιουργήσει 0 ευκαιρίες, αν μας είχε πατήσει η ΑΕΚ, αλλιώς θα μιλούσαμε από ό,τι μιλάμε σήμερα. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός. Και ότι η ομάδα έπαιξε σε πολύ μεγάλα μέρη του αγώνα, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Και το πιστώνεται αυτό και η ομάδα και καινούργιοι και ο προπονητής. Απλά εγώ ρε παιδί μου, νωρίτερα θα έβαζα τον Μπίσεσβαρ και τον Μουρκ. Νωρίτερα θα τους έβαζα για να πάρω το μάτς. Είδατε στο λίγο που έπαιξαν, νομίζω το 81 μπήκαν. Πώς δημιούργησαν με αυτό το 4-4-2, γιατί ήταν μπροστά. Αυτό ήταν το σύστημα, πώς δημιούργησε την αναμπομπούλα. Νομίζω το βλέπει και ο ίδιος. Τώρα, Πέμπτη, Ομόνια. Europa League. Θα έχουμε να λέμε μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την Πέμπτη. Σχολιάζουμε σήμερα τα του Σαββατοκύριακου. Μπράβο στο Βόλεϊ. Γίνεται και εκεί σπουδαία δουλειά για τις 2 προκρίσεις.
επί του Ηρακλή και του Φιλίππου στο League Cup. Μπράβο στον κόσμο που κινητοποιήθηκε για τα διαρκεία του μπάσκετ. Φυσικά ο Παυλάρας είναι πάντα εκεί. Μπροστάρης για να δώσει το παράδειγμα. Μπράβο στον Μπέλκα που, όπως έχω πει, τα παιδιά που μαζί τους μεγαλώσαμε, τα παιδιά που έβαλαν το δικό τους λιθάρι στα δύο double, στα τρία κύπελα, πολλό μάλλον δε όταν προέρχονται από τα σπλάχνα μας, καμαρώνουμε. Εγώ δεν μπορώ να το κρύψω ούτε, δηλαδή πραγματικά εχθές τον είδα να σκοράρει με τη φανέλα της Φενέρ, μου κάνει λίγο κάτι περίεργο αυτό το κίτρινο, αλλά είναι ένα δικό μας παιδί και το χάρηκα που σκόραρε στον ντεμπούτο του. Βασικός ο Δημητράκης. Αυτά σε γενικές γραμμές ήθελα να πω εγώ. Είπα για τον Μουρκ, είπα για τον Τζόλακ, είπα για τις τελικές. Και πάλι είναι τεράστια ευκαιρία στο 96. Δεν ξέρω αν ο Τζόλακ εκεί το φοβήθηκε και δεν το έκανε μόνος του. Γιατί εκεί που τη δίνει την μπάλα, τη δίνει μένα, αλλά είναι πολύ στενός ο χώρος για να μπορέσει να προλάβει να τη σκάψει πάνω από τον τερματοφύλακα. Ο Σφιντέρσκι έχει πολυκοσμία εκεί, βγαίνει, είναι πολύ μικρή η απόσταση με τον Τσιντότα που βγαίνει. Αλλά η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του Τσιντότα, μα δείτε το replay, και βρίσκει στο τακούνι. Αυτά σε γενικές γραμμές είδα εγώ εχθές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ομάδα φυσικά και έχει αλλάξει επίπεδο εδώ και χρόνια. Κάποτε παίρναμε χ στην Αθήνα και λέγαμε, βέβαια, αποσπάσαμε την ισοπαλία, λέγαμε. Τώρα φέρνουμε χ και φυσικά είμαστε δυσαρεστημένοι. Και αυτό είναι και δείγμα το πώς η ομάδα έχει από μόνη της ανεβάσει τις απαιτήσεις, από μόνη της έχει ανεβάσει τις προσδοκίες, έχει ανεβάσει τον πύχη όσων προσδοκούμε από αυτήν, και νομίζω έτσι είναι και το σωστό. Να φέρνω χ και να είμαι δυσαρεστημένος. Δείχνει πράγματα, νομίζω. Απλά θα πρέπει τέτοιου ίδιους παιχνίδια, τέτοιου είδους μάτς να τα παίρνω. Δίνονται οι ευκαιρίες. 0-1, 0-2, τέλος. Μετά δημιουργείς και άγχος στον αντίπαλο. Τον κλείνεις στην εσωστρέφειά του. Προσπαθεί, ανοίγεται να πετύχει γκολ στην έδρα του. Παστελώνεις άλλο ένα και γεια σας. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού Λούστρου. Ο Στίβεν Σιγκάλ, κυρίες και κύριοι. Αυτός που έδερνε και ποτέ είχε το χτένισμα Μπάχεβιτς, όσο και αν έδερνε, δεν χαλούσε η χωρίστρα. Ποτέ. Ούτε μία τρίχα δεν έφευγε. Από τον Στίβεν Σιγκάλ. Που τον ευχαριστούμε για την φιλική συμμετοχή στην ταινία. Αφιλοκερδός συμμετείχε στην ταινία μας. Αυτά. Πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε Regency Casino Θεσσαλονίκη με μέτρο, με σύνεση, σε έναν υπέροχο χώρο. Η απόλυτη διασκέδαση, και αν είστε νέο μέλος, με πολλά μπόνους, με πολλές κληρώσεις, τα φοβερά πράγματα, φοβερά δώρα, πολλά πλούσια δώρα, σε έναν χώρο με όλη την ασφάλεια, με το πρωτόκολλο υγείας, με υπαίθριους χώρους, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, δύο βήματα έξω από την πόλη μας, εκεί που έχουμε ζήσει και καταπληκτικές στιγμές στο Θέατρο Βεργίνα, και ελπίζουμε όταν φύγει αυτή η δυστυχία, όταν φύγει αυτός ο κολονοϊός, να ξανακάνουμε εκεί μάτς του ΠΑΟΚ στο Βεργίνα, να κάνουμε live βραδιές συγκλονιστικές έχουμε ζήσει εκεί, για να ξαναρχίσουν και τα προγράμματα που έφερνε κορυφαίος καλλιτέχνες, και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την βασανιστική ιστορία. Αυτά, διάλειμμα, και επιστρέφουμε με γραμμούλες! Φύσα το καλέμι, φύσα το καλέμι, φύσα το, φύσα το, φύσα το. Εδώ είμαστε! Όπου και να βρίσκεστε σε Ελλάδα και εξωτερικό, είτε είστε μέσα σε αυτοκίνητο και φεύγετε εκτός Θεσσαλονίκης μακριά,
εμπορικοί αντιπρόσωποι, φορτηγατζίδες, νταλικέριδες, φαρμακευτικοί επισκέπτες. Όπου και να είστε, σε Ελλάδα και εξωτερικό, σας στέλνουμε τη θετική μας αύρα, όλη μας τη θετική ενέργεια. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια, σαν ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βγήκαν τα χριστουγεννιάτικα ήδη, παιδιά, στα καταστήματα. Έχει ανάγκη ο κόσμος να φύγει το μυαλό σε αισιόδοξα πράγματα, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Πάμε, πάμε σε εσάς να μιλήσουμε. Θυμίζουμε Ελλάσσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Φανοποιείο θέτε, βαφείο θέτε, καλύμπρες θέτε, τμήμα υγραεριοκίνησης ελαστικών και πολύ σύντομα στο νέο χώρο, εκεί που είναι η Ελλάς Σέρβις, πίσω από το βενζινάδικο της BP, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητό σας και συνεργασία με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές και βέβαια με τη σφραγίδα της νούμερο 1 οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, της Ελλάς Σέρβις. Η οικογένεια Χατζοπούλου έφτιαξε έναν εξαιρετικό χώρο για σας. Θα τα πούμε αυτά περισσότερα σε λίγο καιρό. Πάμε να μιλήσουμε μαζί σας. Πάμε να δούμε αυτόν που κάνει σεφτέ σήμερα, Ζαν-Ζακ σεφτέ. Ναι! Α, καταπληκτικός! Πάμε εδώ. Γεια σας! Ναι! Γεια σας! Καλώς το παιδί! Μία καρατιά στην καροτίδα, Θεόδωρε Ανδρουτσόπουλε, στην καροτίδα του προηγούμενου που είχε πάρει λίγο νωρίτερα. Νομίζω ήταν αριστοτεχνικό το χτύπημα. Τσακ Νόρις, ξεκάθαρο. Καλημέρα σε όλους. Ο Τσακ Νόρις που γνωρίζει πόσο κάνει το εμέσως πλην σαφώς. Τι υπόλοιπο σαφώς βγάζει. Έτσι, ξεκάθαρα νομίζω. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Και όπως λέει και ο Θουβού και στην χάρτινη. Βεβαίως, με τη μακρόχρονη ιστορία της. Έτσι. Και τον προπονητή της που είναι ένας άνθρωπος που βλέπει σε βάθος. Σε πολύ βάθος. Όταν μετά το χθεσινό παιχνίδι σου λέει ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Δίκαιο. Γιατί ο Ατματσίδης στο Open, ο Ατματσίδης... Καταράχτη στο μάτι. Ο Ατματσίδης στο Open, ρε Ατματσίδη. Τροπή ρε Ατματσίδη, δηλαδή... Τροπή. Τέλος πάντων. Δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Τι να πω, άκουγα χθες και λέω άλλο μάτς βλέπουμε. Έχω σταματήσει να βλέπω και τα πάντα. Τέλος πάντων. Ακούω τσατσαρό μόνο και τίποτα άλλο. Αγόρι μου. Αγόρι λοιπόν, και αν ανάβουν τα χριστουγεννιάτικα τα δέντρα τώρα, πού να δεις τα δικά μου τα λαμπάκια πώς ανάβουν από χθες το βράδυ. Είπε ο Sportcast, γιατί δεν είχα ήχο στο σπίτι, το είχα χαμηλωμένο, δηλαδή τα νεύρα μου πλέον τα προστατεύω, ότι γλίστρησε ο Ζιβκοβίτς. Που τρώει την κλωτσιά, α πούμε, χαμηλά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Στον πάγο. Είχε πάγο. Είχε πάγο. Α, είχε πάγο. Και γλίστρησε, ναι. Δεν είναι. Είχε αυτό πάγο, το πώς. Πατινάζ, το καλλιτεχνικό πατινάζ έχει αυτές τις δυσκολίες εδώ, δωρε. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Φιλαράκι, για πες. Εγώ θέλω να σταθώ, μόνο στη διαιτησία. Ναι. Η ομάδα χθες είχε 63% κατοχή. Τους πατήσαμε, δεν υπάρχει. 15-2 ναι. Τελικές. Μόνο από ατυχία, καθαρή ατυχία, δεν τους ρίξαμε 3 γκολ χθες. Ναι. Η μπάλα, αυτή η μπάλα, αυτή η πόρνη που τον ονόμασε ο Όσιμ, δεν ήταν ποτέ ΠΑΟΚ. Αυτή η μπάλα. Ναι, ποτέ. Ρε φίλε. Άλλο ένα τέτοιο μάτς. Δηλαδή αυτά ποτέ που λέγαμε και με την Κράζονταρ. Εντάξει, okay, και τα δικά μας τα λάθη. Αλλά και ατυχία. Η μπάλα έχει όλες τις χρωματικές αποδόσεις του κόσμου εκτός από την ασπρομαύρη. Τη δικιά μας. Ποτέ. Αλλά στέκομαι ειδικά σε αυτό το διαιτητή και πρέπει. Και στους βαρίστες, το δωρε, sorry που σε διακόπτω. Επιτέλους και στους βαρίστες. Ναι. Επιτέλους κάποιος να αντιδράσει. Να αντιδράσουν από την ΠΑΕ, να μην μας φάει ο διάλογος μας όλους μαζί. Να αντιδράσει κάποιος πλέον. Να στείλουν τις φάσεις του αγώνα στην UEFA. Δεν ξέρω τι σκατά θα κάνουν, πρέπει κάποιος να αντιδράσει. Δεν μπορεί η ομάδα να διασύρεται έτσι από ένα τυχαίο στήλερ. Δεν γίνεται άλλο. Αν με ακούτε στην ΠΑΕ, αντιδράστε ρε παιδιά. Κοιμόσαστε. Να σταματήσει ο Γιουργάκης πλέον τις αναρτήσεις στο Instagram με τα loading και τα τέτοια και να κάνουν επιτέλους ένα επίσημο διάβημα στην UEFA. Ναι. Ένα DVD με τις φάσεις του αγώνα. Ένα DVD. Έτσι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός για ένα site που τους θέρισε... Όχι, που ήταν κιόλας, έτσι. Που ήταν. Που ήταν κιόλας offside. Εδώ ρε φίλε, σηκωμένο χέρι στην περιοχή και δεν είναι πέναλτι. Τι σκατά είναι γάμο το κερατό. Μα τον άλλο το κλωτσάει κιόλας. Ναι. Κωστή μου, συγγνώμη, μιλάω έτσι, χιλιά συγγνώμη. Ακυρώνει τον γκολ του Τζόλι που χτυπάει πρώτα η μπάλα στον αγώνα του αμυντικού του. Το αμυντικό, ναι. Και μετά χτυπάει στον Τζόλι, ναι. στον αγώνα του. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Τέτοιο γκολ. Ναι. Και κάνει και ωραίο τελείωμα ο μικρός. Εξωφρενών είμαι. Ναι. Όπως είμαι εξωφρενών, να πάω σε άλλο θέμα τώρα. Σχετικό με τη συμμετοχή της Ραχίλ Μακρύ στο. Πω, αυτό δεν ούτε καν. Έχει αυτή.
τι δουλειά η έχει αυτή η υβρίστρια, η υβρίστρια, η υβρίστρια του, του... Να συμμετέχει σε εκπομπή που είναι στο Open. Τι δουλειά έχει. Χάλασε ο κόσμος. Συνέλθετε. Χάλασε ο κόσμος. Τρελάθηκε ο κόσμος, για να σου πω γιατί. Το τι έχει γράψει και τι έχει πει ο καθένας. Αυτή η τύπισσα ούτε την ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά δεν μπορεί να έχει υβρίσει με πολύ άσχημο τρόπο και τον κόσμο του ΠΑΟ και το Σαββίδι και την ιστορία μας και την καταγωγή μας και να βγαίνεις εκεί να βρίσκεις, να βρίσκεις στέγη. Έτσι. Στο κανάλι αυτού που έρχεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Κάποια στιγμή δηλαδή. Όχι, κάποια στιγμή θα μας πούνε και. Άντε τώρα. Δεν γίνεται. Πες τώρα, θα μας πούνε και μαλάκες. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα μας πούνε και μαλάκες τελείως. Μας λένε ήδη. Συγγνώμη για την ένταση της φωνής, συγγνώμη για τις εκφράσεις. Δεν γίνεται, Κωστή, άλλο. Τα νεύρα μας δεν είναι καλά. Πρέπει κάποιος να κάνει κάτι. Έγινε, Θοδωρή μου. Να προστατεύσει την ομάδα. Και το κύρος της ομάδας. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή να σε καλά. Γεια σου, Θοδωρή. Απαράδεκτο, παιδιά, έτσι. Δεν το πιέσε καν αυτό το θέμα γιατί πιεστήκαμε μετά του μάτς χθες. Τι δουλειά έχει αυτή. Δεν θέλω τώρα. Ξέρετε τι συνέβη, έτσι. Η κυρία Ραχίλ Μακρύ. Η κυρία Ραχίλ Μακρύ. Άλλη μία που ήθελε να σώσει την Ελλάδα και τον κόσμο. Με υβριστικότατες, με σκαιότατες εκφράσεις. Κατά του ΠΑΟ, κατά του Σαββίδη, που πήγε να ανοίξει την Παναγία Σουμελά και την πείραξε. Πάμε. Καλημέρα σας. Ζουμουσούμε τον Κωστή. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Λακαδά. Δεν αλλάζουμε εκπομπή. Καλώς τον Τιμημένο. Ναι, φίλε, έχουμε Ιβάν Σαββίδη και εδώ και χρόνια μαζί. Έτσι. Είναι ο αρχηγός της παρέας μας και έχει διαθέσει τα χρήματα που χρειαζόταν η ομάδα για να γίνει αυτό που έγινε. Και έχουμε λοιπόν, ακόμα δρόμο μπροστά. Αυτός, τη νέα τούμπα. Αυτός ο βουτυρομπεμπές ο Γερμανός, ναι. δεν έχει τέρι. Η γελιότητά του φαίνεται, ξέρεις φίλε, όχι από το πέναλτι και από το φάουλ. Ο άθλιος σταματάει 4 φορές το πλεονέκτημα και δίνει ναι. φάουλ. Ναι. Ετοιμάζει ο τερματοφύλακας μας έχει πιάσει την μπάλα. Ναι, ναι. Ετοιμάζεται να παίξει για να γίνει η αντεπίθεση και ο άθλιος αυτός, αυτό το κατασκεύασμα, που για ποιο λόγο δεν ξέρω, αυτόν είχε πιάσει από τα μέζα ο Μελισανίδης. Την άλλη φορά τους βάλει δάχτυλο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή είναι ανεξήγητα αυτή η κλάση και σταματάει 4 φορές το πλεονέκτημα για μια ομάδα. Θα τρελαθούμε. Ναι. Όσο για τα πέναλτι, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει ομαδάρα. Μια πλήρη ομάδα, η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα και όπως είπε και ο Θοδωρής, με 68% κατοχή της μπάλας μέσα στην Αθήνα, δεν έχει καμιά ελπίδα. Τώρα. Απλά μένει πικρή γεύση πέρα από το διαιτητή που ήταν φουλ εχθρικός. Φουλ εχθρικός πέρα από το διαιτητή, πρέπει και εμείς να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Κωστή μου. Παστέλωσέ τους εκεί, τελείωσέ τους. Κατάλαβες. Πρόσεξε με λίγο. Είναι αυτό που έχει υποθεί για την μπάλα. Η μπάλα είναι μία θηλυκού γένους. Εντάξει. Εκεί στο γκολ που δεν επιτυγχάνεται στο 95. Δείχνει ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Ναι, ρε, μα, χτυπάει την μπάλα σε φάση. Μία από τις δύο τάπες. Αυτό το είδες, περνάει κάτω τα πόδια του Τσιντότα και χτυπάει στην τάπα, στην τάπα και φεύγει. Δηλαδή... και χάνει τη δύναμή της και μένει πάνω στη γραμμή. Τι να πω. Δηλαδή, τι να το κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Φυσικά δεν θα ήθελα κι εγώ, όπως σωστά είπες, να βλέπω αλλαγές στο 80. Αλλαγές στο 80 για το ποδόσφαιρο, που δεν είναι μπάσκετ. Και ειδικά στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν γίνεται. Ναι, γίνεται τους ήθελα λίγο νωρίτερα. Τους ήθελα λίγο νωρίτερα. Μα δεν γίνεται γιατί θα γίνουν φίλε δύο φάσεις. Για να το πάρω το μάτς. Σε εκείνο το δεκάλετο. Δύο φάσεις θα γίνουν. Για να το πάρω δεν το μάτς. Δεν ότι παίζουμε με τα χεράκια και θα βάλουμε και θα πάμε να καρφώσουμε και δεν ξέρω τι. Πάλι το ξαναλέω. Δεν είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Λοιπόν, έγινε, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Η προσοχή μας είναι στην Ευρώπη. Προσωπικά αφορά εμένα. Δεν ξέρω ποιοι φίλοι. Όλους μας φίλε. Όλους μας. Αυτή η γελιότητα. Μην το συζητάς καθόλου. Όλους μας. Αυτή η γελιότητα που επικρατεί στην Ελλάδα με την ΤΣΣΚΑ της Ελλάδος, την ομάδα που δικαστικά παίρνει τα πρωταθλήματα και να μην το ξεχνάμε και να κλείσουμε αυτό γιατί πολλοί φίλοι θα θέλουν να πούν κι άλλα. Μην ξεχνάμε. Στα 4 τελευταία χρόνια αφήσαν την ομάδα χωρίς δικαστικούς αγώνες από το λεκανοπέδιο της Αττικής και πήραμε double.
Εντάξει. Έτσι. Τα άλλα τα Σωστό. Χάσαμε με δικαστικούς αγώνες και επιτροπές από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά που άκουσαν, καταδίκασε την ομάδα και μετά χεσμένοι πήραν τα βρακιά τους και φύγαν. Καλημέρα, μη μασάτε ρε. Γεια, ομαδάρα είμαστε. Γεια σου Μένιο. Γεια σου Μένιο. Για Βιερίνια σε λίγο θα πω. Μια κουβέντα μόνο, ότι θυμάστε πάρα πολύ καλά τι έλεγα όταν έπεσαν πάνω με ύβρις και με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κάποιοι. Δεν ξέρω αν θα μείνει ή θα φύγει. Δεν με ενδιαφέρει αν τα βρήκαν ή δεν τα βρήκαν. Δεν απαξιώνουμε τον αρχηγό. Το θυμάστε που το έλεγα. Χωρίς να ξέρω τι θα μείνει. Που μένει τελικά. Δεν αποκαθιλώνουμε τους ηγέτες. Σε καμία περίπτωση. Τώρα τα λάθη που έγιναν στην περίπτωση τα κατάλαβε νομίζω και ο ίδιος. Υπήρξε τρίωρη επικοινωνία στο σπίτι του προπονητή την Παρασκευή. Πολύ ωραία επικοινωνία με τον Ιβάν και νομίζω ότι τελειώνει αυτό το θέμα σήμερα αύριο με την επιστροφή του Αντρέ. Τώρα το πότε θα είναι έτοιμος να παίξει, το πόσο θα παίξει, το πού θα παίξει, το τι θα γίνει μετά αφού θα κρεμάσει τα παπούτσια είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία έχει ότι ο Βιερίνια μένει εδώ. Εδώ που έπρεπε εξ αρχής να μείνει και να μην έχει συρθεί όλη αυτή η ιστορία τόσο καιρό. Απλά θυμίζω εγώ επειδή είναι πολύ εύκολο να πέφτεις επάνω. Να αποκαθυλώσεις, να απαξιώσεις, να μειώσεις, να βρήσεις. Εύκολο. Να δω τώρα τι κολοτούμπες θα γίνουν. Από αυτούς που βγήκαν να βρήσουν. Ή να μειώσουν. Περιμένω. Αλλά πρώτη φορά δεν θα μου πεις. Πρώτη φορά. Πάμε. Πάμε στις γραμμές, θα μην περιμένετε. Καλημέρα σας. Ναι. Τελείωσε. Καλώς τον. Καλώς τον. Το θέμα, όπως έλεγε σε εκείνη την ταινία με τον Ηλιόπουλο, βουλευτής, τελείωσε. Τελείωσε. Είναι θέμα τυπικό σήμερα, αύριο. Ακριβώς. Τρεις ώρες την Παρασκευή πήγε στο σπίτι του προπονητή, γιατί και εκεί έπρεπε να ξεκαθαρίσουν πράγματα μεταξύ των δύο ανδρών, για το ρόλο που θα έχει ο καθένας, για το που τελειώνει η δικαιοδοσία του ενός, Γιώργο μου, που αρχίζει του άλλου, αν με πιστεύεις, αν σε πιστεύω, είναι πολλά πράγματα, είναι και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το ξέρω. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό αύριο. Σήμερα μιλάμε για το ματς και νομίζω ότι θα είναι και θέμα ωρών. Σήμερα, αύριο. Εμείς χαιρόμαστε που μένει εδώ ο αρχηγός και θυμίζω απλά τι λέγαμε. Τις μέρες δύσκολες που όλοι θεωρούσαν ότι θα φύγει. Λοιπόν. Ναι. Η ομάδα μας έπαιξε μπαλάρα χθες. Ναι. Ένα σούπερ κατενάτσιο από τον Ιταλό. Μιλάμε για σούπερ κατενάτσιο. Μια μισή ευκαιρία όλο το ματς αυτή. Που αν γινόταν το 0-1, εάν γινόταν το 0-1, θα γινόταν η πανολεθρία της Χάρτινης. Ναι. Κύριε Ατματζίδη, αλλά, που πετούσατε έτσι, κοτσάνες άστα, και τα υπήρχα άλλα δύο ζόμπι. Τραγικό, τραγικό. Χθες κάνουν, δηλαδή... Ναι, τραγικό, τραγικό. Κάνουν το ροπορτάζ της ΑΕΚ, τα άλλα δύο ζόμπι. Τραγικό. Ζόμπι. Λοιπόν, όσο για τον Αυστριακό, εγώ θα τον βαφτίσω Μπετόβεν. Τον γκολ που έχει βάλει. Τον γκολ που έχει βάλει. Δεν είναι. Μυαλό. Δεν είναι αλεπού εκεί που χώνεται και τσουπ το κεφαλάκι του. Κοντός, κοντός, αλλά. Πολύ έξυπνη Μπετόβεν, η κίνηση του. Σούπερ Μπετόβεν, τελείωσε. Και το γκολ το οποίο χάνεται από τον Πολωνό είναι. Όπως είπε και ο Θοδωρής, η μπάλα είναι πόρνη. Έχει χτυπήσει στον πάτο περνάει, του ταπουνιού. Ναι, ναι, ναι. Περνάει κάτω από τα πόδια. Πέρασε από κάτω. Πέρασε από τα πόδια και είναι γκολφιλε. Και είναι στο 96-1-2. Διπλό. Βλέπεις. Η Ρουφιάνα πάει και βρίσκει στο καρφί από το παπούτσι. Τι να κάνω. Μετά από τα παιδιά παλέψανε, τρέχανε. Όσο για να μην γκρινιάζουμε, γιατί η αλλαγή... Γίνηκαν στο 80, πιστεύω εγώ ότι οι προπονητές ξέρουν κάτι περισσότερο από εμάς. Άξι, την άποψή μας λέμε εμείς, έχουμε... που και πέρα αυτός αποφασίζει. Άξι, ήταν έχουμε παρακολουθήσει μισή αιώνα μπάλα βλέποντας, σήμερα συμπληρώνω, έχω γενέθλια. Περίμενε ρε, όταν λέω γενέθλια. Παοκτσίδικα γενέθλια. Τέσσερα χρόνια που αφαίρεσα τον όγκο και μου αφαίρεσα και το στομάχι. Αγόρι μου. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είσαι παλικάρι. Στο είχα πει και το τότε. Ξέρω.
Έτσι, γιατί ήμασταν ακόμα στον αρένα ήμουν. Λοιπόν, στο είχα πει το και ξέρω, τότε, μη μασάς τίποτα, είσαι δυνατός, είναι περιπέτεια τίποτα. Μεγάλη, αλλά έχεις μαζί σου όλες τις μεγάλες οικογένειες του Ζούμου Σου, στους αθλητήριους, στη θετική άβρα, έτσι, το Θεό που σε προστατεύει, γιατί χωρίς το Θεό, αυτός αποφασίζει για μας, έτσι, και είσαι ξέρω. Παλικάρι και τώρα βλέπεις 4 χρόνια μετά, συζητάμε, είσαι υγιέστατος και να ζήσεις πολλά χρόνια ακόμα, πολλά χρόνια ακόμα. Σαν σήμερα, ναι, σαν σήμερα, έτσι. Συμπληρώνουμε... Αυτά τα είχαμε γενέθλια το 2016, 5 χρόνια. Το 16, μα το θυμάμαι γιατί σου λέω, ήμουν ακόμα στον αρένα. Το θυμάμαι που κάναμε την κουβέντα, που είχαμε το άγχος. Πήρες και φωτογραφία, μήνυμα με τη μάσκα και τα λοιπά. Πριν μπει στο χειρουργείο, είσαι παλικάρι, είσαι παλικάρι και χαίρομαι που είμαστε εδώ 4 χρόνια μετά και συζητάμε γι' αυτό. Θα τα πούμε και αύριο. Βεβαίως. Αύριο θα σας χαιρετήσω γιατί κατεβαίνω στην Γαβρούπολη. Ναι. Παίρνα και από τα ανακοίνωση περιμένω να κάνει ο Γαβρός. Ο Γαβρός έκανε μετά τον γκολ που τους ακυρώσανε στα... Στο Γιάννενο. Στα Γιάννενα. Ναι. Δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση για τον γκολ που τους κατακύρωσε ο διαιτητής μέσω του ΒΑΡ. Ναι. Καμία. Μπράβο. Δεν άκουσα τίποτα. Τώρα το ΒΑΡ είναι καλό, έτσι. Καλά, αυτοί έχουν πλέον. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Η ξεφτύλα δεν έχει όριο. Άστο. Μην το ψάχνεις. Γεια σου, Γιώργη μου. Για βρωμάδες κυνήκανε 2. Όχι μόνο. Έχουμε και... Λίγες λες. Φιλιά, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Τα λέμε, γεια σου, Γιώργη μου. Γεια. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο στράτο. Καλό στο παιδί. Αλώστον. Λοιπόν, σε ακούμε. Καταρχάς να πούμε καλημέρα και καλή όρεξη σε αυτούς που τρώνε. Οι δύο πρώτοι σήμερα ήταν ο de toilette. Τόσκα, τόσκα. Επίσης. Τι να κάνουμε, βγάζει ο κόσμος τον καηλέ του, τον καημό. Ο Τσάκ Νόρις ξέρει πόσο κάνει. Φτωχός πλην τίμιος. Βεβαίως. Εμέσως πλην σαφός. Ναι φίλε, πεθαίνω, κλαίω. Άλμα επί κοντό, όχι Αλέξη, δεν λέω εσένα. Όχι, και Αλέξη. Και ειδίπους επί κολονού. Ναι, τα δύο κορυφαία έχει βάλει κραγιόν στο χείλος του γκρεμού. Έχει κάνει μασάζ στη μέση του πουθενά. Και έχει πλέξει, η γιαγιά του έχει πλέξει γκλάς. Ναι. Τον Τζακ Νόρις έτσι. Πήρε κανονικά τη βελόνα και τα μαλλιά και έχει πλέξει γκλάς. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Θα ξανακάνουμε, ξέρεις, κάθε τόσο μαζεύω και κάνουμε αφιερώματα. Εδώ, υγεία να έχουμε και... Για πες λοιπόν, Στράτο. Χρόνια μας πολλά σήμερα, εγώ έχω γενέθλια. 34ο έτος. Τίποτα, φίλε. Ναι, είσαι ακόμα εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, αυτό θα λες. Παίζει ακόμα 34χρονοι, παίζουν μπάλα. Είμαι 2 εν ενεργεία ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα μαζεμένοι. Ενσωματωμένοι. Σωστά. Λοιπόν, να ζήσεις αγοράκι μου, να ζήσεις. Να είσαι καλά. Να σε χαίρονται αυτοί που αγαπάς και η οικογένεια ή άλλοι εδώ, η ραδιοφωνική. Που είσαι μέλος εκλεκτό και παλιό. Την υγεία μας, να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν, στα χθεσινά. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, αυτό τον Ολυμπιακό το φετινό, η ομάδα η δικιά μου, ο ΠΑΟΚ, αυτός που είδαμε χθες, δεν μπορώ να πω ότι θα τον κάνει στον αέρα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που παρακολουθούν την εκπομπή και δεν θέλουν να γίνω σεξιστής. Ναι. Αλλά μπορούμε να βάλουμε τη λέξη βάρδουλα μέσα και ο καθένας να φανταστεί ό,τι θέλει. Ακόμα χειρότερα θα έλεγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. από αυτόν τον Ολυμπιακό, εγώ στο λέω τώρα ότι αν μας κόψει πάνω από 3 βαθμούς στα 4 παιχνίδια που θα παίξουμε, αυτός ο Ολυμπιακός, εγώ θα πληρώσω ένα πενιντάρι στην Ψαρταβέρνα ή στη Λαδόκολα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω σε ένα βιβλίο. Τώρα θα το πληρώσω εγώ να το κληρώσεις, ρε φίλε. Ναι. Το λέω στα ίσα. Και γράψτε κιόλας να υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ομάδα μόλις δέσει το Δεκέμβριο να μην γίνει οδοστρωτήρας. Δεν διαφωνώ. Τρέχω, αρκεί να έχω. Μία μόνο μικρή παρένθεση, Στράτο, μου επιτρέπεις. Αρκεί να έχω την επαφή, να μην έχω απολέσει την επαφή με την κορυφή, να είμαι εκεί κοντά. Δεν έχει σημασία. Συμφωνώ δεν έχει μαζί σημασία, σου. Θα έχει να μην είπαμε, άμα ανοίξει ψαλίδα, δεν πρέπει να ανοίξει. Και να ανοίξει, και να ανοίξει τι έγινε. Ξέρεις πόσες φορές θα παίξουμε όλοι με όλους. Ναι, οκ. Okay. Πόσα ντέρμπι έχουμε φέτος. Είναι και ψυχολογικό, δεν είναι μόνο βαθμολογικό. Δεν είναι καθόλου ψυχολογικό, φίλε. Η ομάδα έχει πίστη σε αυτό που παίζει. Πράγμα το οποίο δεν είχε πέρυσι. Είναι μια ομάδα η οποία τρέχει 20% περισσότερο από όλες τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει.
Πολύ τρέξιμο. Είναι αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Με ευχαριστεί. Πολύ με ευχαριστεί είναι αυτό. Πολύ γρήγορη, ναι. Πολύ δυνατή. Έχει πολύ καλούς αθλητές. Έχει και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Και το μόνο που θέλει είναι λίγο ένα πιο εύκολο γκολ. Μόνο αυτό ναι. Το λείπει. Ναι, αυτό. Αν το βρει και αυτό, αυτό είναι, φίλε. Να ξέρεις ότι θα κάνει πλάκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παστελωτής. Και το λέω τώρα που είμαστε και 4 βαθμούς πίσω. Ναι. Λοιπόν, με λίγα λόγια, αν πάρει μπρος ο Τσόλακ, που αποκτήθηκε γι' αυτό, αυτός είναι ο ρόλος του. Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να είναι ο Σβιντέρης. Μπορεί να βάζουν γύρω. Μπορεί να βάζει ο Ζίβκοβιτς, φίλε. Σωστό. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να βάζει ο Τζόλης. Όποιος δεν μάθει, δεν έχουμε θέματα. Μπορεί να βάζουν γύρω, εγώ σου λέω. Εγώ την Ποφίλιο την έχω έτοιμη. Την έχω έτοιμη την Ποφίλιο, δεν έχω θέματα. Έτσι. Λοιπόν, τα πέναλτι τα χτεσινά ήταν 4. Το πρώτο πέναλτι είναι στο χέρι του Σάχοφ. Ναι. Έχει πει και ο Κλάτεμπεργκ, ο απίστευτος αυτός, ο ανεκδίκητος. Περιμένω να δω τι θα πει τώρα. Έχει πει ότι ότι χέρι πάνω από το ύψος του ώμου μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι. Πράγμα που είναι και η οδηγία της ΦΥΠΑ, που είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Αγγιτητών και βγάζουν τους κανόνες της ΦΥΠΑ. Ο άλλος είναι έτοιμος να πετάξει, ο Σάχοφ. Δηλαδή, όχι το χέρι του Καραγκιόζη στη φιγούρα είναι μικρό. Είναι πάνω από το ύψος του ώμου, είναι πέναλτι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τελεία. Υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι στο Ζίβκοβιτ. Διπλό. Υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι στο Μάτος, το οποίο όταν ας πούμε το. Με παίρνει την κεφαλιά. Ναι, ο άλλος ο απίστευτος κάνει το θεατρίνο, φίλε, 3 λεπτά κάτω και καλά. Χτύψε το κεφάλι του. Για να μην σφυρίξει πέναλτι ο διαιτητής. Τη βρίσκει με το κεφάλι. Τη βρίσκει με το κεφάλι, πάει μετά και πέφτει πάνω του ξεκάθαρα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει. 4 μέτρα απόσταση ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει επαφή. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να το δώσει. Τέλος. Και το τέταρτο και το πιο σημαντικό είναι ότι ο παίχτης της ΑΕΚ στόπερ είναι αυτός που βρίσκει με τον αγκώνα την μπάλα και πηγαίνει πάνω στο χέρι του Τζόλι. Δεν μπορεί, φίλε, να αποκομίζει όφελος αμυντικός βρίσκοντας την μπάλα με το χέρι σε φάση που είναι μπροστά στην εστία. Και επειδή βρίσκει μπάλα στο χέρι επιτιθέμενου από χέρι αμυνόμενου, εσύ να δίνεις επιθετικό φάουλ. Ναι. Είναι για τον γκολ του Τζόλι. Ή γκολ ή πέναλτι και κόκκινο. Ναι. Διαλέγεις και παίρνεις. Τα πράγματα είναι απλά. Κάτι πρέπει να κάνει με τη διαιτησία. Εντάξει. Και ένα τελευταίο κοστί το οποίο είναι σημαντικό και κλείνω. Σε πολλούς παοξίδες, οι οποίοι είναι 40+, ξυπνήστε και αγαπήστε την ομάδα. Δεν μπορεί μετά το χθεσινό παιχνίδι να υπάρχει μια επίθεση προς τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος στην τελική, ρε παιδιά, κάποιος τον τοποθέτησε εκεί πέρα και κάποιος τον πληρώνει. Από τη στιγμή που η διοίκηση αποφασίζει να τον κρατήσει, εσείς τι είστε, ΠΑΟΚ ή αντιφερέιρα. Και περιμένουμε τι, περιμένουν ένα στραβοπάτημα για να πέσουν πάνω στον προπονητή. Παιδιά, δεν πρέπει να ευχόμαστε αυτό. Πρέπει να ευχόμαστε να δέσει η ομάδα. Σε ποσταρίσματα, σε άρθρα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Γιατί η ομάδα δηλαδή εχθές έπαιξε άσχημα. Ήταν δηλαδή η εμφάνιση αυτή. Δεν έκανε η ομάδα και τι δεν έκανε για κάποιους. Ξέρεις ότι έχω ασκήσει πολύ σκληρή κριτική. Πολύ έχω στον προπονητή. Δεν τον στέλνουνε. Στείλ τον πίσω στην Πορτογαλία και κάτι τέτοια. Επειδή ξέρω ότι ο Μάικς ακούει. Εγώ είμαι μικρός, δεν έχω επαφή με τη δικιά μου. Ο στρατηγός. Ναι. Ο πατέρας μου σχορεμένος όμως ήταν, μπορεί να παίζανε και φάπες στην κερκίδα καμιά φορά. Γιατί έπαιζε και μπάλα ο πατέρας μου στον πάγκο, μαζί με τον Κούδα, ίδια σειρά σχεδόν παίξανε. Ναι. Για ένα διάστημα. Λοιπόν, αν ο Μάικς ακούει, να πιάσει 4-5 από τα δικά του τα παιδιά, που ήταν παλαιότερα έτσι μπροστάρτη στην κερκίδα, και να κοιτάξει λίγο, να μαζέψει λίγο τον κόσμο που είναι άνω το 40+, φίλε. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχουν παοξίδες που δεν αγαπάνε την ομάδα. Δείχνουν, φίλε, ασέβεια προς την ομάδα. Και όχι μόνο προς την ομάδα την ίδια και προς το έμβλημα, αλλά και προς έναν άνθρωπο που πληρώνει. Εντάξει, ο άλλος έχει βάλει 150 εκατομμύρια και συνεχίζει να βάζει και συνεχίζουμε να κράζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τις επιλογές του τις πληρώνει. Είναι επιλογή του Σαββίδη να είναι ο Φεραίρα εκεί πέρα. Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είμαστε ΠΑΟΚ και όχι Φερέιρα. Στήριξη. Αγαπήστε την ομάδα. Η ομάδα αυτή χτες με αυτό τον προπονητή και αυτούς τους παίχτες την ΑΕΚ την έκανε την ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Έγινε, Στράτο. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Μην παίρνετε άλλο, να πάω σε διάλειμμα. Αυτές οι 5 γραμμές που είναι. Καλημέρα. Ναι.
Δεν μας ακούνε. Πάμε εδώ. Καλημέρα. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Έλα, Στελάρα. Μην καλείτε άλλο. Θερμή παράκληση. Αυτές οι τέσσερις που είναι, ναι, ναι. Για να πάω διάλειμμα. Έλα, Στελάρα, μου σε ακούω. Καταρχήν η ομάδα χθες, Κωστή, ήταν η καλή. Ξεκινάμε από εκεί. Ό,τι η φάση έκανε η ΑΕΚ ήταν δύο λάθη που έκανε ο ΠΑΟΚ και θα τα καυτηριάσω. Μια μισή ευκαιρία. Ένα φάουλ που δεν έκανε ο ΣΒΑΜ εκεί και θα τελειώναν όλα. Και το δεύτερο λάθος και μετά να περάσει τη δικιά μας την ομάδα είναι εκεί που ο Ίγκασον πάει να χάσει. Όχι πάει να χάσει, που έχασε το. Πάνε. Στον Αλμπάνι, πώς τον αριστερά τον. Στον Αλμπάνι. Ναι. Εκεί τον κάνεις φάουλ ή τον κυνηγάς μέχρι τέλος να νιώσει την πίεση να μην κάνει μόνο στο φάση. Εξαιρετική η αντίδραση του Ζίβκοβιτς εκεί. Πάρα πολύ καλή, ναι. Εξαιρετική επέμβαση. Όπως και επίσης, σε περίπτωση που έμπαινε τον γκολ της καθυστερής, είναι από την παλιά, ναι, 50 μέτρα που δίνει με το πόδι ο Ζίβκοβιτς, το ελεύθερο, δηλαδή είμαστε στα χασομέρια, και βγάζει αυτή την παλιά. Να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα και για το ότι γίνεται δουλειά από τον Γκαλίνοβιτς με τους τερματοφύλακες. Είναι άλλος Ζίβκοβιτς αυτός. Τον φτύνω να μην τον ματιάζω. Πάμε στο ζουμί. Το χέρι απλωμένο μέσα στη μικρή περιοχή μεγαλώνει την έκταση του σώματος όταν αμήνεσαι. Δεν το ξέρει αυτός. Ο Βαρούχας και κάτι άλλες σαβούρες. Δεν μας κάνει κάτι την πάρα που ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζουμε. Όταν το χέρι είναι απλωμένο μεγαλώνει την έκταση του σώματος. Δεν έχει άμα βλέπεις, δεν βλέπεις την πάρα. Δεν τη βλέπεις. Εγώ άμα σηκώσω το χέρι πίσω έτσι ψηλά, δεν σκέφτομαι ότι μπορεί να βρει το χέρι μου εκεί. Ε? Το πέναλτι του καραμπινάτου που τον πατάει κλωτσικά χαμηλά. Δεν γίνεται να πέσεις. Να πέσεις μόνος σου, άμα δεν σε βρει ο άλλος έτσι με τόση δύναμη, πώς θα πέσεις. Μα πώς είναι, διπλό είναι εκεί, διπλό είναι το πέναλτι. Διπλή παράβαση. Και, ναι, και εκεί που πάει να σκοτώσει το Μάτος είναι πεναλτάρα, είναι πεναλτάρα. Εγώ έχω στεί τι είδα χθες από την ομάδα. Είδα η ομάδα έχει βάθος στον πάγκο, έχει λύσει ο προπονητής. Ίσως κάποιες θα έπρεπε να τις κάνει λίγο πιο γρήγορα. Ή τις κινήσεις που έκανε να τις έκανε π.χ. με διαφορετική σειρά πάλι θα ήταν καλύτερα. Ναι. Έγινε σε καλό αυτό, λίγο νωρύτερα τον Μπίση και τον Μούρκα αντίχει στο 81, λίγο πιο νωρίς. Να τις κάνει λίγο διαφορετικά. Και θα πω και κάτι άλλο, Κωστή. Ναι. Επειδή βλέπω ο Τζόλακ βγαίνει και πολύ στην άκρη και τραβάει τα center back, θέλω να δώσω ένα παιχνίδι βασκούς και τον Τζόλακ και τον Σβιντερσκι μαζί. Ναι. Όπως στο τέλος, 4-4-2. Όπως δηλαδή. Στο τέλος, ναι. Θέλω να τους δω την αρχή, γιατί ο Τζόλακ ανοίγει τα center back. Βγαίνει στο πλάι, δημιουργεί και μόνος του πάει να κάνει φάση. Δεν περιμένει να του δώσει να κάνει την κεφαλιά. Δεν ξέρω αν το είδα μόνο εγώ, με το βλέπουν κι άλλοι. Ναι. Βγαίνει στην άκρη, βγαίνει έξω το κουτί, προσπαθεί να κάνει και φάσεις, δηλαδή να ανακατεύσει την άμυνα. Εκεί αν έχει το Σβιντερσκι που είναι γρήγορος και το έχει το γκολ, πιστεύω θα πάνε πάρα πολύ. Όχι ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από τον Τζόλι, αλλά θα μπορεί να τους κάνει, ξέρεις, ρολόι να τους χρησιμοποιεί αναλόγως πώς πάει το παιχνίδι με αλλαγή. Στέλιο μου, αυτοί τώρα, Στέλιο μου, πρέπει μεταξύ τους. Ο Τζόλης με τον Τζόλακ. Ο Ζίβκοβιτς με τον Σβιντέρσκι. Ο Σβιντέρσκι με τον Τζόλακ. Αυτοί μεταξύ τους πρέπει να βρεθούν, να αποκτήσουν χημεία, να δοκιμάσει. Θα μου πεις εν μέσω περίοδου. Τι να κάνουμε, εν μέσω περίοδου. Είναι μια νέα ομάδα. Έτσι, είδαμε χθες συνεργασία σε μια-δυο φάσεις του Τζόλακ με τον Σβαρόφσκι. Στο 4-4-2. Βλέπουμε ότι μπορεί εκεί να παίξει και ο Τζόλι στην κορυφή. Βλέπουμε να ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή, πολλά πράγματα που τώρα τα δοκιμάζει εν μέσω. Ο Τζόλι καταρχήν μπορεί να παίξει και το φουνταριστό γιατί έχει απίστευτα τελειώματα. Τα τελειώματα που έχουμε δει, παιδιά, είναι άλλο πράγμα. Είναι η ψυχραιμία του, είναι φανταστική. Φοβερό. Στη φάση του ακυρωθέντος, στη φάση του ακυρωθέντος γκολ. Ή το τελείωμά του όπως είναι κατευθείαν με τον κουντουπιέ απέναντι, είναι το ξαναλέω. Έτσι δεν το παιδί. Μπράβο του, μπράβο του. Μακάρι μπράβο να συνεχίσει έτσι. Πάμε στο Μουρκ. Ναι. Στο Μουρκ. Έδειξε σε ένα δεκάλεπτο ότι ξέρει μπάλα και η σέντρα που έκανε και ο Μπίσο Βαρική. Αν τη γυρίσει μόνο στη μικρή περιοχή, όχι να βρει αιστεία. Στη μικρή περιοχή τη γυρίσει, ναι, είναι εγώ. Τον αδειάζει το στη σέντρα. Στην κεφαλιά. Α, έχει τη σέντρα που έκανε. Έτσι. Γιατί τον είδα χθε, είχε διάθεση, έβγαλε διάθεση. Αυτό θέλουμε ο Πάγκος να τους βελτιώνει και όχι να τους ξενερώνει. Να μπαίνουν μέσα και να παίζουν μπάλα. Έτσι, όπως επίσης. Να βγάλει ένα κορμό από 8-9 παίχτες. Σωστό, σωστό. Όπως επίσης και ο Μπίσε. Από 8-9 παίχτες. Ναι. Θα έχουν και άλλες ευκαιρίες για τα παιχνίδια. Εδώ την Πέμπτη ξανά έχει παιχνίδι. Την Κυριακή ξανά έχει παιχνίδι. Όλοι θα παίζουν, όλοι θα ξεχαρμανιάζουν, να το πω λαϊκά. Μπείτε μέσα όμως και παίξτε αυτό που ξέρετε. Βγάλετε ψυχή και πάθος. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε.
Κυριακή δεν έχουμε μάτς, είχε αναβληθεί με τον Γαβρό. Δεν έχουμε αναβολή, αλλά όπως συνήθεια, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Τώρα Πέμπτη. Πέμπτη 8. Κανονικά έχει Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή, έτσι πήγαινε το έργο. Πέμπτη νωρίς. 8 παρα 5 είναι, όχι 10. Έγινε στελάρα. Σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Έπεσε, πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα. Ο Μόνης από Χανιά είμαι, τι κάνεις? Έλα ρε φίλε, τι γίνεται? Καλά ρε φίλε, καλά. Καλώς τα Χανιά. Έχεις και χαιρετισμό τον Δημήτρη, γιατί... Πω φίλε. Άμα βγω του το λέω πριν και μου λέει πως... Μπράβο, μπράβο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί. Στα Χανιά. Η ομάδα να ξεκινήσω θέλει υπομονή λίγο. Λίγο υπομονή θέλει. Αλλά εγώ πιστεύω είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ναι. Γιατί η ομάδα βλέπω και ρολάρει σιγά σιγά. Ναι. Εγώ πιστεύω είναι θέμα χρόνου να ξεκινάει να βάζει γκολ και να παίρνει τις νίκες. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι... Όταν δέσουν αυτή... Αυτή η ομάδα θα κάνει πολλά πράγματα φέτος. Δηλαδή... Δεν ξέρω, αλλά και θα πάει και καλά και στην Ευρώπη. Γιατί να σου πω το γιατί. Βλέπω και οι παίκτες έχουν όρεξη για μπάλα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο προπονητής προσπαθεί να δώσει χρόνο σε όλους. Να τους μιλήσει και να μην τους έχει δηλαδή, σε γκρίνια και σε αυτά ότι δεν παίζω εγώ, δεν παίζω άλλος. Δηλαδή προσπαθεί να το κάνει αυτό και μπράβο του. Ναι. Αλλά μαθαίνει και αυτός βέβαια, έτσι. Είναι και αυτός λίγο άπειρος, μαθαίνει και αυτός. Ναι. Δηλαδή, λίγο καθυστέρησε θα κάνει τις αλλαγές, ναι. Για μένα. Ένα δεκάλεπτο νωρίτερα θα τις έκανα. Αλλά, okay, όχι, αυτό είναι περιορέξιος. Δηλαδή, είναι... Okay, είναι δική μου άποψη. Εμένα μου άρεσε επίσης που μπήκε ο Μπίσβαρ και είχε όρεξη. Ναι, αυτό. Δεν περισσεύει κανένας. Ναι, δέκα λεπτά, αυτό που έχουμε πει. Δέκα, ναι, δέκα με θέλει. Μοσχοπληρώνεσαι, έτσι, ξέρουμε τι μπορείς να κάνεις, έχουμε απαιτήσει από σένα. 10 λεπτά, 10. Μπήκε με όρεξη. Από δική του σέντρα είναι το γκολ. Ήταν μέσα στις φάσεις. Θέλουμε όσο σε χρειάζεται η ομάδα, ρε φίλε. Όσο είναι. Το δεκάλεπτο, το δεκάλεπτο. Να σκυλιάζεις. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε από όλους. Έτσι. Να το πω και αυτό για τον Πίσβερ, γιατί το ξέχασα. Μετά μου αρέσει που θα γυρίσει ο Βιερίνια. Είναι πολύ καλό αυτό. Θα γυρίσει επιτέλους, ναι. Ο αρχηγός μας. Βεβαίως. Πολύ Φτάξει. Σημαντική η παρουσία του. Και εντός αγωνιστικού χώρου. Και θα χρειάζεται και σε αποδυτήρια, μπράβο Κωνστά, είναι εκτός, αυτό. Να, έτσι, γιατί με την δική του παρουσία, οι νέοι που έχουν έρθει θα καταλάβουν πολύ γρήγορα τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Ο Αντρέ το γνωρίζει στο πετσί του, ξεκάθαρα, και θα είναι σημαντική η παρουσία του. Τώρα πάμε στην Πέμπτη. Εγώ πιστεύω, Κώστα, ότι όλα θα πάνε καλά την Πέμπτη. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουν, από ό,τι άκουσα σήμερα, ότι θα ξεκινήσουν να βάζει και λίγο κόσμο μέσα, δηλαδή 10-15%. Ναι. Ναι, ναι. Καλό είναι αυτό και τα παιδιά πάνω. Να δούμε ποιος θα πρωτομπεί τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι, ποιος θα πρωτομπαίνει. Είναι, θα είναι πρόβλημα. θα είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Έγινε, αδερφέ μου. Ναι. Αυτά, φίλε. Να σε καλά. Την αδερφή τα βλέπουμε. Τραγικό. Χρειάζεται λίγο να γκρινιάξει πάει στον κύριο Κλάτεμπερκ. Λίγο. Να γκρινιάξει λίγο. Κανονικά DVD. Γιατί είσαι Ολυμπιακός που στα κέρδιζε. Ναι, το ξέρουμε. Το κόκκινο πως την πήρε προχθές. Ναι. Κρίνει όλη τη βδομάδα για το offside που ήταν offside και τέλος πάντων. Εντάξει, ευχαριστώ Κωστή. Να σε καλά, φιλιά στα Χανιά και στο Δημήτρη εκεί, στο σύνδεσμο, στα παιδιά όλα, τα παουτσάκια μου. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα σε λίγο. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε δεύτερη ώρα, σπουδαίο παιχνίδι και από το Μάτος. Όσο είχε αντοχές, πολύ τρέξιμο, πολύ δουλειά από το ΣΒΑΜ. Είναι πολύ σημαντική μονάδα ο Αυστριακός. Εξαιρετικό παιχνίδι πάλι από τον Ζίφκοβιτς και από τον Τζόλι και από τον Μιχαηλίδη. Δηλαδή δεν έχουμε... η ομάδα γενικά έπαιξε σπουδαία και άξιζε να πάρει το διπλό. Θέλω πάντοτε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να λέμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Και θα έλεγα τα ίδια σε περίπτωση που δεν είχαμε πάρει χθες ούτε την ισοπαλία. Ότι η ομάδα έπαιξε καλά, τι να πω. Απλά θα έμενε η πικρία ότι χάσαμε ακόμα και την ισοπαλία. Έπρεπε η ομάδα χθες να πάρει το διπλό. Ήταν η μόνη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Δημιούργησε ευκαιρίες, αδικήθηκε κατάφορα και από τον Γερμαναρά αλλά και από τους Βαρίστες. Σε 3-4 περιπτώσεις. Δεν βλέπουμε ανεμόμυλους. Εκεί που πραγματικά λέμε ότι υπήρχε αδικία, υπάρχει αδικία. Έτσι. Θέλω να είμαστε
έντιμοι στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Και βέβαια, είπαμε, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τον σκοτώνεις τον αντίπαλο με τόσες τελικές. Γεια σας, διπλώ και φεύγω. Και βάζω και την ατυχία μέσα, γιατί στην τελευταία φάση πλασάρει ο Σφιντέρσκι, περνάει μπάλα κάτω τα πόδια. Ο Σβαρόφσκι κάνει το πλασέ, περνάει κάτω τα πόδια του Τζότο και όπως έχει πέσει βρίσκει στις τάπες. Θα μπορούσε άνετα να γίνει εκεί στο 95-96, τι λεπτό ήτανε, να γίνει το 1-2 και γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Θα πούμε αύριο περισσότερα για το Βιερίνια, γιατί σήμερα πάρα πολλές γραμμές που συζητάμε για το παιχνίδι. Μπουκάρο δεύτερη ώρα, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα, εκλεκτά, ζουμερά, καλοψημένα, φρεσκότατα, τα καλύτερα κρεατικά όπου αλλού. Και να πάτε, δεν θα ευχαριστηθείτε τόσο πολύ, τρέχουν τα σαλάκια μας, μαγεύεται ο ουρανίσκος, ζαλίζεται ο εγκέφαλος από την οστιμιά. Όλα με πολύ φροντίδα, οικογενειακά μαγειρεμένα και με γλυκάρες στο τέλος. Εξαιρετικά πράγματα και με απόσταση στα τραπέζια, πήρε και το δίπλα χώρο ο Δημήτρης, 705-750 τη Λιβεριά, η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Όσο για καυσόξυλο, φυτάς, αλλού μην κοιτάς, τι ζητάς, πες μου τι ζητάς, τι ζητάς. Εκεί είναι ο φυτάς με το καυσόξυλό του, το κορυφαίο και ήδη μπάρμπεκιου και ήδη τζακιού και κάρβουνο, κορυφαίος. Το κουτσουρό του, αποθηκευμένο από καιρό και βελανιδιά και οξιά και ό,τι θέλετε. Όλγας 206 ο φυτάς. Μπουκάρετε και είστε στα καλύτερα χέρια. Πάμε, γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23-10-287-888. Είστε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε ναι, τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα? Ηρεμία πιστεύω. Κωστή, ναι, χρειάζεται έναν παίχτη που να μπορεί να σπάει τέτοιες άμυνες με εκρηκτικότητα, με αποτελεσματικότητα, να μπορεί να έχει την τρίπλα, να πασάρει εκεί που πρέπει ναι, ή να εκτελέσει. Μπορεί ο Μούρκ να είναι αυτός. Παίχτη. Ναι. Ναι, okay, μιλάς για φορ, μιλάς ακόμα, για φορ μιλάς. Έναν ακόμα να τελειώνει, ναι, ακριβώς. Α, ναι. Όχι φορ όπως είναι ο Τσόλακ. Πιο κοντό τέλος πάντων, αλλά να έχει την τρίπλα, να έχει την εκρηκτικότητα, καταλάβες. Αυτό ένας τέτοιος είναι ο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς είναι τέτοιος, όπως μου τον περιγράφεις. Εντάξει. Ναι. Εγώ θέλω έναν ακόμα. Okay. Αυτό πω, ένα ναι, να πάει τις άμυνες. Ναι, ναι. Να... Δεν μπορεί ο Ζίβκοβιτς να παίξει όλα τα μάτς. Τέλος πάντων και χρειάζεται και τύχη. Δεν την έχουμε φέτος στη Ρουφιάνα. Χωρίς τύχη δεν την γίνεται. Δεν την έχουμε Κωστή, γιατί και με την Κράσονιντορ και τώρα τα μάτια τα παίρνουμε λόγω τύχης. Αγιασμό κάναμε φέτος. Και η ομάδα που δεν έχει, τύχη δεν μπορεί να συνεχίζει έτσι. Εκτός αυτού κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει και το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή να το κάνει και επιθετικό. Να μπορεί τέτοιες ομάδες όπως αυτές προσπαθούν να κρατήσει ταμπούρι, το σκορ, μπράβο. Το ταμπούρι, μια μισή ευκαιρία. Ναι. Δηλαδή να πάρει το μάτς και ουσιαστικά την ΑΕΧ να την διαλύσεις, γιατί θα είχαν και δεύτερο συνεχόμενο μάτς, ψυχολογία και αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως Μανόλο λειτουργήσε αυτό το 4-4-2 στο τέλος, έστω αυτά τα λεπτά, είδες πόσες ευκαιρίες δημιουργήθηκαν. Πίεση στον αντίπαλο όταν υπάρχουν δύο μπροστά. Δημιουργείται ένα μπουμπούλα. Αυτό που είπες αγόρι μου στην αρχή, τέτοια παιχνίδια μπαίνεις πολύ δυνατά που μπήκε στο πρώτο 20 λεπτό και τα καθαρίζεις. Αλλά του διαλύεις και την ψυχολογία τσουκνίδα. Όταν κάνεις 0-1 εκεί πέρα μέσα στο 10, 0-2 στο 20, τον έχεις τελειώσει τον. Βλέπουν ποιότητα αυτοί. Βλέπουν ποιότητα. Βλέπουν, σου λέει, δεν μπορούμε με αυτό. Τέλος, δεν. Και πέρσι έτσι την γλίτωσαν. Στην κανονική περίοδο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και πέρσι ήταν το μάτς για ένα 4 και τελικά ήρθε, χάσαμε τζάμπα βαθμούς. Είναι κάτι σαν να είχαμε δεύτερο ημίχρονο από πέρσι. Σωστό. Αυτό το μάτς. Δηλαδή, και πέρσι υπάρχει αδικία από τη διαιτησία. Φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης που ισοφαρίζει η ΑΕΚ. Έτσι. Να τα λέμε όλα γιατί... Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι αν παίζει πιο επιθετικά, τέτοιες ομάδες μπορεί να τις πνίξει. Απλά δεν το κάνει. Για ένα λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το κάνει. Να μπει από την αρχή με άλλο σύστημα φυσικά, να μπει πιο επιθετικά, να πλήξει τον αντίπαλο, γιατί κατάφερε να το κάνει αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό εχθές,
αλλά δεν το απαντάμε. Ναι. Πάντως, δεν ξέρω. Μανώλο, συγγνώμη λοιπόν, διακόπτω. Διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι η ομάδα στείνεται αμυντικά. Το ότι έχει τρεις πίσω, εσάς σας έδειξε ότι ήταν κλεισμένη η ομάδα χθες. Δεν παίζει καθόλου αμυντικά. Διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι η ομάδα εχθές σας έδειξε ότι ήταν κλεισμένη το πρώτο, ας πούμε, 20 λεπτό. Γενικά σε όλο το παιχνίδι ότι ήταν κλεισμένη. Το ότι παίζουμε τρεις πίσω δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργούν ευκαιρίες. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν είδα πουθενά ταμπούρι από τον ΠΑΟΚ. Πουθενά δεν είναι την ομάδα μας κλεισμένη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έτσι επιθετικά ήταν μόνο για 35 λεπτά. Και στα δύο ημίχρονα. Ναι. Δηλαδή, σύνολο ήταν 35 λεπτά τόσο επιθετικό που να πει τον έπληξε. Απλά λίγο νωρίτερα, νωρίτερα τις αλλαγές αυτές, αντί για το 80, στο 70, ας πούμε, στο 75 έστω. Τον Μουρκ με τον Μπίσεσβαρ, για να πάρει το παιχνίδι, κατάλαβες. Αυτό. Αλλά όχι ότι παίξαμε αμυντικό γενός. Ναι. Ακριβώς. Αυτές τις δύο αλλαγές έπρεπε να τις κάνει σε 65, ναι, ώστε 5-6-7 λεπτά να πάρουν ρυθμό οι παίχτες και να μπορούν μετά να το γυρίσουν. Θέλω να είμαστε έντιμοι απέναντι στον προπονητή. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος δεν τρελαίνεται και εγώ έτσι πέρσι έχω πει πάρα πολλά, αλλά η ομάδα δεν παίζει αμυντικά επειδή έχει τρεις πίσω. Δεν είπα ότι παίζει αμυντικά. Λέω, το ότι έχει τους τρεις πίσω δεν σημαίνει. Τώρα το ότι σε κάποια μάτς όταν είναι ταμπούρι ο αντίπαλος πρέπει να δούμε δύο επιθετικούς μπροστά, αυτό το πιστεύω. Αλλά αυτός θα βρει, αυτός κανονίζει, ρε παιδί μου. Εμείς την άποψή μας λέμε. Δεν είμαστε πιο έξυπνοι από αυτόν, ούτε πιο προπονητές. Αυτός δεν είπε ότι κλείνεται, κατάλαβες. Αλλά θέλει όμως ένα παίχτη, πώς να το πω τώρα, έναν με πολύ εκρηκτικότητα, έναν ακόμα, τέλος πάντων, να μπορεί να μοιράσει, να πασάρει, να κάνει αυτό που λέμε την αναμπομπούλα μέσα στην άμυνα. Θέλει να και έναν, Μανώλο, θέλει έναν μπροστά τη μισή ευκαιρία να την κάνει γκολ. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Τσόλακ, μακάρι να είναι. Έτσι, θυμάσαι με τον Μπρίγιοβιτς πώς πέναμε τα μάτς. Θέλει έναν τέτοιο μπροστά. Θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, θέλει έναν τέτοιο. Έναν παστελωτή θέλει να σου πάρει το μάτς. Μακάρι να είναι ο Τσόλακ που βλέπεις είναι αγωμένος. Ναι. Μακάρι να βάλει ένα γκολ, να βάλει άλλο ένα, να αρχίσει να κάνει και θα γίνει αυτό που είπες. Δεν το παίρνω πίσω το στοίχημα με την Ποφίλιου, να ξέρετε! Όχι, αυτό προσπαθώ να σου πω. Ότι τα 11 γκολ που λες, άμα του φύγει το άγχος, θα τα έχει για πλάκα. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αλλά είναι ότι δεν του βγαίνουν ευκαιρίες. Έχει χάσει, έχει αγχωθεί τόσο που δεν βάζει γκολ. Έχει χάσει τα εύκολα, έχει χάσει και τις δύσκολες ευκαιρίες. Ελπίζω να πάνε όλο καλά και να τα καταφέρει. Αν είχε αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται ένα τέτοιο παίχτη. Αν είχε αυτοπεποίθηση και αν είχε σκοράρει ήδη ένα γκολ, στη φάση στο τέλος πιθανό να την τελείωνε μόνος του και να μην μπάσαρε ξανά τον Σβαρόφσκι. Έτσι πιστεύω. Και κάτι τελευταίο, Κωστή. Ναι. Ελπίζω επιτέλους η ΠΑΕ να κάνει κάτι με όλους αυτούς. Π.χ. τώρα το Σαββατοκύριακο βγήκε και αυτό με τη Μακρύ. Δηλαδή. Τραγικό. Πράγματα, παιδιά. Να τριχέσαι, προστασία στο σύλλογο, στην ομάδα. Έτσι. Με έναν τρόπο γίνεται, Κωστή, αυτό. Μήνυση στη μήνυση. Αυτό. Κάθε Κωστής π.χ. έτσι, θα το σκεφτεί μετά να πει την κάθε ομάδα. Βεβαίως, θα το σκεφτώ. Αλλιώς δεν σταματάει. Κυνηγητό. Φιλιά. Γεια. Το ξέρω, ρε, το ξέρω. Άντε, γεια. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το Λουκά. Καλώς το. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα να... χαίρομαι που δικαιώθηκε σε αυτό που είχα πει για τον Βιερίνια, ενώ όλοι τον είχαν χαιρετήσει. Βεβαίως. Θα πει ότι τώρα θα μιλήσει ο Σαββίδης. Βεβαίως. Όχι, τώρα το σπίτι πολύ καιρό πριν. Ναι. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι σήμερα πρέπει ο Γκαγκάτσης και ο Κυριάκος να βγάλουν τις φάσεις τις χθεσινές, να τις ανεβάσουν στα βίντεο και να τα δείξουν σε όλο τον κόσμο και να βγάλουν και τις φάσεις του Ολυμπιακού σε τρία παιχνίδια που θεωρεί ότι αδικήθηκε και ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Γελάει ο κόσμος. Σπάζεται. Ναι. Και να δούμε, και να τα δείχνει κάθε μέρα το Όπερ. Έστω και μόνο το Όπερ. Να τα δείχνει κάθε μέρα και να βλέπει ο κόσμος. Ναι, σου λέω. Ναι, δηλαδή συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. DVD στον Γκλάτενμπεργκ. Επιστολή, πίεση παντού. Αυτό τώρα, εχθές δεν είναι μία φάση που μπορεί να σου ξεφύγει.
φαίνεται ξεκάθαρα ότι θέλει να σε αδικήσει ο διαιτητής σε πολλές φάσεις. Ναι. Γιατί δεν πας στο ΒΑΡ να δεις το πέναλτι. Δεν θα το δεις ότι τον κλωτσάει. Για μένα πρέπει να τα βάζουν και τα μεν και τα δε. Για να βλέπει ο κόσμος και να κάνει συγκρίσεις. Ο Μάτος την παίρνει την κεφαλιά στον αέρα και ο άλλος μετά τον γκρεμίζει. Κανονικό. Δηλαδή, ρε παιδιά, παίρνει την κεφαλιά και τον σπρώχνει ο άλλος. Φίλε, και φρουτ, ούτε καν πρέπει να πας εκεί στο ΒΑΡ. Έτσι. Στο μόνο που μπορώ να πω ότι, για να μην τα λέμε όλα δικά μας, ότι στο χέρι του Σάχοφ δεν βλέπει την μπάλα. Ναι, μεν, αλλά ρε φίλε, όταν σηκώνει το χέρι σου πίσω μέσα, ανεμίζει, λε και χαιρετά από την κουπαστή του καραβιού του φίλου που φεύγει στην Αμερική για πάντα, έτσι, δεκαετία 60, δεν μπορεί κάπου εκεί το χέρι σου. Απέχει, δηλαδή, έχει βγει, όχι έξω τελείω. Παραπεί δεν το θέλει δηλαδή. Πηδάει ο άλλο, ανεμίζει τα χέρια, λε και πνίγεται. Τέλο πάντων. Εάν τον αφήσει τον Ολυμπιακό και το περάσει τον Τούκο αυτό που συμβαίνει, να περιμένει κι άλλα εφέτε από τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός τώρα όταν θα νιώσει, όταν θα χάσει μέσα στην Τούμπα και διασχεθεί, τότε θα αρχίσει τον πόλεμο πάλι. Με τα ψεύτικα ντοκουμέντα. Ψεύτικα. Να ξέρετε κάτι, Λουκάς, το λέω με πάσα βεβαιότητα. Ναι. Χθες, επειδή τον ΠΑΟΚ ακόμα δεν τον έχουν δει. Δηλαδή στα ελληνικά δεν τον έχει δει. Οι αντίπαλοι μας δεν μας έχουν δει. Έτσι, μας είδαν στα ευρωπαϊκά, στα ελληνικά το μυαλό ήταν αλλού, πολλές αλλαγές. Χθες ήταν. Για πολλούς, μια πρώτη άποψη να δούμε τι σκαμπάζει φέτος αυτός ο ΠΑΟΚ. Ανησύχησε πάρα πολύ κόσμο η εμφάνιση χθες. Πού είστε. Έτσι. Που ακόμα εγώ είναι νέα ομάδα. Πού να δέσουν αυτοί. Πού να δέσουν μεταξύ τους. Έτσι. Εγώ αν έχω να πω κάτι για τον προπονητή, ξέρεις ότι και πέρυσι έλεγα εις βάρος του προπονητή. Φυσικά, εκεί που πρέπει θα πούμε. Τι κακή διαχείριση. Φέτος έχω να πω ότι ενώ οι άλλες ομάδες κάναν φιλικά τη διακοπή αυτήν, ο ΠΑΟΚ τρεις μέρες ρεπό τη μια φορά, δύο μέρες την άλλη και δεν έκανε ούτε ένα φιλικό. Δεν θα το κάνεις το φιλικό για αυτούς τους παίκτες που παίζουν την Εθνική. Θα το κάνεις για αυτούς που όπως βάζεις τον Ινούα και τον Μπουρ και τον έναν, κάνε ρε ένα φιλικό. Κρίμα δηλαδή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε δύο φιλικά, η ΑΕΚ έκανε δύο φιλικά. Εσύ γιατί δεν κάνεις ένα φιλικό. Ξέρεις πόσο διαφορά θα είχε ο Ινούα, γιατί ο Μένα μ' άρεσε ο Ινούα. Έπαιζαν όλοι μαζί, αυτοί έστω οι αναπληρωματικοί, παίζαν όλοι μαζί, να δέσουν μεταξύ τους. Είναι καινούργιοι παίκτες στην ομάδα. Τώρα αυτοί μεταξύ τους για να βρεθούν. Ο Μούρκ με τον Σβάμπ, με τον Ζίφκοβιτς, με τον Τζόλακ. Όλοι πρέπει αυτοί να αποκτήσουν ομοιογένεια. Όταν αυτή η ομάδα που είδαμε χθες, με την αστοχία της, με τα λάθη της, αυτή η ομάδα που είδαμε χθες. Όταν αυτή η ομάδα δέσει, τότε παιδιά, νομίζω θα δούμε υπέροχα πράγματα. Εγώ πιστεύω τώρα, ότι θα γίνει τρένο, πραγματικά. Όσο για το σύστημα, επειδή βλέπω πολλούς και καίγονται απ' έξω, εξωοικογενειακά, θα τα βρούμε εμείς μεταξύ μας. Μην μας δείχνε με το δάχτυλο. Κοιτάξτε εσείς τα δικά σας θέματα και αφήστε μας εμείς τι θα κάνουμε με τα συστήματα και με τον προπονητή μας. Θα τα λύσουμε ενδοοικογενειακά, όπως πολύ πρεμούρα είδα από πολλούς για το Βιερίνια. Έτσι, τα λύσαμε μόνοι μας τα θέματα. Καθυστερήσαμε, αλλά δεν σας ανοίγουμε την πόρτα να μπείτε μέσα στο σπίτι μας με τα βρώμικα πόδια σας να μας λερώσετε το χάλι. Έτσι ήταν. Φταίμε κι εμείς, γιατί πολλές φορές τρογόμαστε μεταξύ μας, μπαίνουμε σε σωστρέφεια, χαλιόμαστε μεταξύ μας, αδερφός με αδερφό. Αλλά πρέπει να τα λύνουμε μέσα στην οικογένειά μας τα προβλήματα. Μην αφήνουμε τον καθένα να μας κουράει το βρώμικο δάχτυλο. Έτσι πιστεύω εγώ. Εγώ όταν είπα αυτά που είπα για το Βιερίνια, ήξερα ότι βλέποντας το Σαββίδη, ήξερα ότι τον υπεραγαπά και δεν θα τον άφηνε με τίποτε να φύγει. Απλώς ήθελε να τον ταρακουνήσει και να τον κάνει να ξέρει ότι είναι κάτω από τον ΠΑΟ και κάτω από τον Σαββίδη. Έγινε, Λουκά μου. Σε ευχαριστώ. Δεν θέλω τώρα να διαβάσω τα μηνύματα. Τι μου λέτε για το Βιερίνια, βεβαίως το ξέρω και ευχαριστώ πολύ. Το θυμάστε. Τώρα, μετά Χριστόν Προφήτης δεν υπάρχει. Τις μέρες που υπήρχαν άνθρωποι που ποστάριζαν πράγματα απαξιωτικά και μειωτικά για το Βιερίνη, βγήκα και είπα. Δεν ξέρω αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αν τα βρήκε ή δεν τα βρήκε, θεωρώ ότι έχει κάνει λάθος. Το λέω και σήμερα. Που αρνήθηκε την πρώτη πρόταση κοντά στο εκατομμύριο πριν τα playoffs. Λάθος το χειρίστηκε. Λάθος το συμβουλεύτηκα. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Όμως είχα πει ότι εγώ τουλάχιστον σαν κοστής, ρε παιδί μου, δεν επιτρέπω μέσα την εκπομπή ο καθένας να λιδωρεί, να απαξιώνει, να μειώνει τον αρχηγό. Είναι ανέτοιμο, είχα πει, είναι αγνωμοσύνη να μπαίνουμε και να βάζουμε κοιλίδα και λεκέ
στον αρχηγό των δύο double. Είχα πει τότε. Τη στιγμή που ήταν 99,9% ότι έφυγε. Και την ημέρα ακόμα και μετά από την ανακοίνωση την αποχαιρετιστήρια. Αυτό είχα πει εγώ. Χωρίς βέβαια να ξέρω τι θα μείνει, έτσι. Αυτά. Να θυμόμαστε τι λέμε. Το θάρρος γνώμης το έχουμε. Δεν λέω ότι τα ξέρω όλα. Εννοείται. Χιλιάδες λάθη. Χιλιάδες ελαττώματα έχω. Αλλά θυμάμαι τι έχω πει στις στιγμές περίεργες. Τώρα, γιατί η ιστορία τράβηξε λάθος. Γιατί σύρθηκε τόσους μήνες. Για να φτάσουμε σε αυτό που έπρεπε να είχε γίνει πριν καιρό. Και είπα, νομίζω ότι το λάθος το πρώτο είναι το Αντρέ. Το λάθος το πρώτο. Η τελευταία είδηση είναι ότι την Παρασκευή, 3 ώρες και, ήταν ο Βιερίνα στο σπίτι του Αμπέλ. Ο Αντρέ στο σπίτι του Αμπέλ. Συζητήσαν μεταξύ τους, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει αν τον υπολογίζει, αν τον σέβεται ο ένας τον άλλον, που είναι οι αρμοδιότητες, που χρειάζεται τη βοήθεια, τι παράπονο έχει ο ένας από τον άλλον, σαν άντρες μεταξύ τους. Έλα εδώ, ναι, περίμενα πέρυσι να με στηρίξεις, δεν με στήριξες. Έλα εδώ, ναι, περίμενα να με σεβαστείς, δεν με σεβάστηκες. Αυτά οι κουβέντες ξεκάθαρες, εφόσον πρέπει να είναι εδώ μια οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια θα υπάρξουν και διαξυβισμοί και καυγάδες και διαφωνίες. Ναι, αλλά λύνονται μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια. Και εγώ πραγματικά χαίρομαι που μένει ο αρχηγός. Και μένει όχι τώρα για ένα χρόνο που θα παίξει μπάλα, που πάλι μπορεί να είναι, το είχα πει κιόλας, ότι εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον ένα χρόνο πίσω από το Γιαννούλη δεν έχω εναλλακτική. Απλά θα πρέπει και ο ίδιος να καταλάβει, δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά Πέμπτη Κυριακή. Ο ρόλος του πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη μετάβαση από την ομάδα των double στην ομάδα την καινούρια που χτίζεται. Με 2 κουβέντες που θα πει στους νεαρούς, αυτός είναι εμβληματικός. Τεράστια υπόθεση, μεγάλο φροντιστήριο, μεγάλο σχολείο να είναι ο Αντρέ μέσα εκεί και να συμβουλεύει τον πιτσιρικά ή τον ξένο που ήρθε εδώ. Γιατί του Πέλκα η απουσία είναι πολύ σημαντική σε αυτόν τον τομέα. Να υπάρχει κάποιος που όχι απλά νιώθει, που έχει τον ΠΑΟΚ στο πετσί του, να το μεταφέρει στους πιτσιρικάδες, να αποτελέσει πραγματικά ανάχωμα σε αυτόν που θέλει να βλάψει την ομάδα, να είναι πυροσβέστης στις όποιες διαφωνίες, να βοηθήσει και μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Όπως έκανε τότε που είπε όχι σε εκείνη την πολύ δύσκολη βραδιά και απέδειξε ότι έχει άντερα, ότι έχει προσωπικότητα. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Δεν τα ξεχνάμε. Και πραγματικά νιώθω ευτυχής που η τελευταία εικόνα που θα έχουμε από σένα δεν είναι αυτή η αποβολή με τον συμπολίτη. Θέλουμε να προσθέσουμε και άλλες εικόνες. Στην κλωτσιά, στην πινακίδα, στον τελικό κυπέλου, στα εμβληματικά στιγμιότυπα, με το κλάμα που ρίξαμε όλοι όταν μπήκες με χιαστούς μέσα, στη φιέστα, με τον γκολ στο Αγρίνιο, με τον γκολ σου με τον Γαύρο, με όλα αυτά που έχεις προσφέρει. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να μείνεις εδώ. Και τέλος καλά, όλα καλά. Παιδευτήκαμε, ταλαιπωρηθήκαμε, αλλά εννοείται η εσωστρέφεια, τον Πινελίκη, οι ιστορίες, όλα αυτά μέσα, αλλά στο τέλος θα γίνει αυτό που πρέπει. Πάμε και συγγνώμη που περιμένατε, γιατί μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για το τι είχαμε πει για το Βιερίνια. Να είστε καλά, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε, δεν χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάντως. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Έλα, Καράγιαν. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Απλά θυμίζομαι, θυμάται ο κόσμος, είναι καλό ότι θυμάται τι έχουμε πει σε στιγμές περίεργες, δύσκολες. Το μόνο αρνητικό είναι η εσωστρέφεια η πολύ που έχουμε. Άξι. Και πολλές φορές που απαξιώνουμε τα πάντα, ας πούμε, και παίκτες και ξέρω. Δεν πρέπει, παιδιά. Δηλαδή, ένα λάθος, ας πούμε, ότι έχουμε να λέμε να ξυπνούμε την ομάδα του 10 που ήταν η ομαδάρα και δεν πήρε τίποτα. Και την ομάδα που πήρε 3 κύπελα και ένα double, η μισή που φύγανε αντί είναι άχρηστη και δεν κάνει. 2 double. Αυτό λίγο πρέπει να μετρήσουμε. 2, εγώ λέω πάντα. 2 double. Ναι, το ένα στο κλέψα. Για μισό από 3 θα ήταν. Εντάξει, εγώ λέω, δεν λέω 2, έτσι το νιώθω. Ναι. 2. Αν και πολλοί λένε με την ήπια βία. Και τι θα γινόταν και πέρσι άμα δεν υπήρχε αυτός ο υποβασμός που ανακοινώθηκε και μείον 7 και στους σωστό και αυτό. Κάθε μέρα θα ρωτάμε. Αυτός που πήρε την απόφαση ώρα αγώνα. Ώρα αγώνα, ναι, αυτή με τον την Βόλο. Ομάδα που είχαμε εμείς, την ομάδα που είχαμε εμείς τα τελευταία 4 χρόνια, όσοι παραπάνω, 4 χρόνια από Ποίβιτς μέχρι και πέρσι,
θα έχει πάρει σίγουρα πρωτάθλημα. Double. Θα τα έχει, θα τα έχει πάρει όλα. Έτσι δεν υπάρχει. Άμα ήταν ας μάθει να εκεί ο Ολυμπιακός. Καλά τώρα. Πολύ χειρότερες ομάδες από αυτού πήραν την κλωδική. Διαφωνώ γιατί στα περισσότερα συμφωνώ μαζί σου και με τους φίλους. Πες μου όπου θες. Του Σάχοφ είναι χέρι 100%. Είναι πάνω από το κεφάλι μπάλα, το χέρι του πάνω ψηλά το έχει. Είναι χέρι όπως και να έχει. Πού διαφωνείς. Δεν βλέπει. Πού διαφωνούμε. Γιατί το έχει σηκωμένο. Όχι, γιατί είπες ότι μάλλον επειδή ίσως είναι, όχι, δεν βλέπει την από πίσω. Είπα, είναι δεν χερούκλα. Έχει, μάζει στο αγόρι είναι μου, χερούκλα. Δίπλα. Είπα, είναι χερούκλα, ναι, βγαλμένη έξω περισσότερο και από τη φιγούρα του Καραγκιόζη. Απλά τι λένε οι άλλοι, ότι απλά δεν βλέπει. Ναι, ναι. Όμως, μην το βάζει, να το βάζει τώρα, επειδή δεν βλέπει, τι να κάνουμε τώρα. Ερώτηση. Δηλαδή. Ο παίκτης που σηκώνεται μέσα στην περιοχή δεν ξέρει ότι η χερούκλα το έχει βγει έξω να μου λες και είναι παραπέντε. Λες και είναι ανεμόπτερο. Λοιπόν, έτσι, μετά το άλλο, είναι πέναλτι του Μάτος. Όχι, τέσσερα πέναλτι είναι. Καλά έχει λέει ο Στράτος. Είναι πέναλτι του Μάτος, δεν είναι. Θυμάσαι πως πήρε πέρσι κόκκινη. 100%. Πέρσι πρόπεσαν ο τέτοιος, ο Ζαμπά, που σήκωσε το πόδι, ναι, δεν, ναι, έβλεπε. Φυσικά. Και το χτύπησε τον άλλον. Φυσικά. Με την παπαρά άλλος κεφαλαίου και το χτυπάει και πήρε κόκκινη. Ναι, 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 ναι. Φυσικά. Ποια είναι η διαφορά με αυτό που έγινε χθες. Χθες είναι μέσα στην περιοχή. Αυτή είναι η διαφορά. Μα αυτό σου λέει, πέναλτι. Ότι είναι μέσα στην περιοχή. Και, και του καημένου του πιτσιρικά τον κύριο Σαγκόρ, γιατί πρώτα χτυπάει στο αλνού το χέρι, μετά πάνω του που το έχει στον αγκώνα. Δεν υπάρχει. Ούτε τεντωμένο. Ούτε τεντωμένο. Ούτε τη στρώνει. Να πει ότι την παίρνω και τη στρώνω. Ούτε τη στρώνει το τίποτα και είναι καθαρό γκολ. Δηλαδή σφαγή δεν υπάρχει. Και το άλλο γιατί μας έχετε πρίξει να πούμε εκεί οι Αθηναίοι, και αυτό σου διαφωνώ, ότι είχε απουσίες. Σε γκεμέ Κατάρ πρώτον αν είχε απουσίες και δεύτερον τι απουσίες είχε, γιατί ο Πάουκ είχε λιγότερες. Δεν σου πω παίκτες που λείπανε. Καντουρί, που μπορούσαν να παίξουν βασικό. Κρέσπο. Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο δεν έπαιζε βασικό. Ακριβώς. Σωστό. Ο Κρέσπο δεν είναι για βασικό. Φυσικά. Ο Ελκαντουρί. Φυσικά. Ο Μίσιτς. Επειδή τώρα δεν παίζει ακόμα. Παίζει, ήταν βασικό. Ο Αουγκούστο. Τέσσερις βασικοί. Πέντε στη μάπα. Τέσσερις είναι ένα. Φίλε. Πέντε. Άσε τώρα, γιατί του πως τους βγάλανε 8 και 9, ρε. Αν μας τρελάνετε. Άσε μας τώρα, βρε. Και σκέψου, ρε φίλε, δηλαδή εσύ αυτό που είδες χτες, έτσι, που δεν υπήρχε ΑΕΚ, γιατί μην μου πούνε με δεν έπαιξε ωραία μπάλα ο ΠΑΟΚ. Όχι, δηλαδή, βέβαια. Υπάρχει κάποιος που το λέει μονότερμα, αυτό. Υπάρχει κάποιος που λέγανε μονότερμα στα πίστα. Μα τους πάτησα, ρε φίλε. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Μια μισή ευκαιρία. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Και τι λένε τώρα, ΑΕΚ, είδες. Σπίκερ, σουξουμού και αυτά. Ναι. Μπετόν αρμέι. Κρατάει, ναι, και δεν απειλείται. Τι λες, ρε φίλε. Δηλαδή αν είχα κάνει εγώ στην Τούμπα αυτή την εμφάνιση να παίζω φουλ άμυνα, να βάλω και κολόφαρτο γκολ, να με χωρίζουν. Κράζαν όλοι, φίλε. Πάνε από παντού από τις φάσεις. Την άλλη μέρα, ναι, θα κράζαν όλοι οι δικοί μας. Να ξέρεις. Θα τους είχαμε κρεμάσει όλους στο Αριστοτέλους. Ναι, ναι. Άμπραβο. Γι' αυτό να δείτε, Παοξάκια, πώς μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ, να τον αγαπήσετε λιγάκι. Και όταν παίζεις έτσι, που θα παίξεις και καλύτερα, θα στρώσει και η ομάδα και θα έρθουν τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Λίγο αγάπη, λίγη αγάπη περισσότερη, ρε Καραγιάν. Λίγη αγάπη περισσότερη. Έτσι να παίζω μπαλάρα μέχρι το τέλος, να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Αυτό θα γίνει. Ξέρω ότι το πρωτάθλημα, φίλε, δεν θα το πάρω στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα μου αφήσουν μάλλον να το πάρω. Γιατί καλός ή κακός, με τα κουμπαριά, πρωτάθλημα δεν θα. Ναι, ναι, πρέπει να είμαι θωρακισμένος εκεί όμως. Θα το διεκδικήσεις, ναι, ναι. Αλλά βλέπεις την πρόβλημα. Ακόμα ήδη αυτοί ξεκίνησαν και μιλάνε για αλλοιωμένο πρωτάθλημα, για στημένο. Ήδη. Για μια φάση στα Γιάννενα που είναι. Πώς δεν θυμάμαι, στο Βόλο. Μέχρι τον Ιανουάριο ήταν, Φεβρουάριο ήταν στημένο πέρυσι το πρωτάθλημα. Και μόλις βγήκαν αυτοί μπροστά, σταμάτησε πλέον να είναι. Δεν συγχωρείτε όμως. Άρα μην τα βάζετε, Παοξάκια μου, όλα με τους παίκτες και τον προπονητή. Κοιτάξτε, στηρίξτε την ομάδα, γιατί ο πόλεμος που τρώει ο ΠΑΟΚ μας και ο Σαββίδης είναι αμελέητος και από παντού. Τεράστιος. Εντάξει. Άρα εμείς σπυρωμένοι, με την κριτική βεβαίως, κανένα λιβάνισμα, κριτική, αλλά όχι ζωστρέφεια. Και όχι να τρώμε τις σάρκες μας, παιδιά. Αυτό που είπαμε. Φίλε, όπου γίνεται λάθος, το λέμε. 100%. Αυτό δεν σημαίνει. 100% κάτι. Δεν κάνουμε αγιογραφίες. Αλλά όχι να τρώμε τις σάρκες μας, παιδιά. Τρως, γίνονται τρία λάθη. Δεν κάνουν στην αρχή το φάουλ, τον αφήνουν να μπει μέσα στην περιοχή, κάνουν το λάθος. Λάθος έξω ο Ζίχοβιτς. Γίναν τρία λάθη μέσα στην περιοχή για να φάσει ένα γκολ. Και ήταν αυτό μία φάση. Μία φάση όλο το μάτι. Μία. Ρε φίλε, εμένα δεν με χαρά, εγώ θέλω να τον βλέπω τον και πρόσεξε, να Κώστα, κάνει 20 φάσεις. Κώστα, μία φάση, τελείως κόντρα στο ροή του παιχνιδιού. Δηλαδή τους έχω πατήσει ένα 20 λεπτό. Όχι, έχει σημασία, Κώστα. Έχει σημασία γιατί. Φυσικά, άλλο να βάζει ο άλλος ένα γκολ ενώ μου έχει δημιουργήσει 5 ευκαιρίες και με έχει πατήσει. Έτσι. Κι άλλο ενώ τον έχω, ενώ τον παίζω μονότερμα, να κάθεται κόντρα μία φάση. Πώς γίνεται βέβαια εμείς πάντα το ένα λάθος που κάνουμε να το πληρώνουμε, αυτό είναι ένα πράγμα. Ρε, αυτό έτσι που σου έλεγα στην αρχή που σε παρεσί, Κώστα, για σωστρέφεια. Περνάει η άκρη, φίλες, στους ομίλους
του Europa League και πανηγυρίζουν τα τρελή. Και εμείς που περάσαμε σε κεφάλι δεν έγινε και τίποτα. Σιγάρε μεγάλε, okay. Δεν έγινε τίποτα. Έγινε Καραγιάν, σε φιλό, σε χαιρετώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, ευτυχία μεγάλη που γυρίζει ο αρχηγός. Μοσκοβίτης είσαι. Έλα, τώρα εγώ σε, τώρα σε καλή κατάλαβα. Εβδομάδα. Έλα, καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Να σε παρακαλέσω πριν δύο Δευτέρες, Βάλτερ, μιλήσαμε τι σου είχα πει. Γιατί ασφαλώς και το άκουσα από τα χείλη σου πολλές φορές, αλλά είπα. Σε είπα στην εκπομπή σου, Κωστάκη. Ναι. Θα σου δώσω είδηση, ο Βιερίνια θα μείνει. Γιατί ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι, βεβαίως. Ναι, αγόρι μου. Αλλά επειδή έχεις δύο ορατικότητα και έχεις και το συνέστημα και λίγο πολύ μπορείς να έχεις την προαίσθηση το πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος, ο πρόεδρος μας δηλαδή. Ναι. Και ξέρω ποιος είναι ο Βιερίνια, εγώ συμφωνώ απόλυτα για την επιστροφή του μέχρι και που δεν πάει. Ναι, και δεύτερον, εγώ. Η μετάβαση της ομάδας γίνεται σταδιακά, ναι, από. Αλλά το θες να κάνεις μια, ας το πούμε, σχετική ανανέωση. Σωστό. Δεν γίνεται απότομα. Ναι. Ό,τι τοποθετήσεις είχα κάνει ήταν πάρα πολύ προσεγμένες και πάρα πολύ εύστοχες, Κωστάκη, και λυπάμαι που πολλές φορές, ας το πω σε εισαγωγικά δικαιώνομαι, γιατί στο κάτω-κάτω είμαι ένας απλός φιλάθλος είμαι. Όμως, σωστό. Την άποψή μας λέμε εδώ, βεβαίως αυτό έτσι είναι. Σ' άλλα θα πέσουμε για μέσα, σ' άλλα έξω, δεν κάνουμε κανένα διαγωνισμό. Κώστα μου, θέλω να ξανακούσω το θέμα τύχης. Την τύχη την καθορίζεις μόνος σου. Όταν φτάνει η μπάλα τόσες φορές εκεί πέρα μέσα και σε αυτό ο προπονητής έχει το δικαίωμα να πει ναι, εγώ την πάω μέχρι την περιοχή από εκεί πέρα, τι κάνουν οι επιθετικοί. Δεν αντιλέγω. Γι' αυτό είπαμε, Μοσκοβίτη μου, γι' αυτό είπαμε ότι... Χτύπησε Μοσκοβίτη μου, του τερματοφύλακα. Μου επιτρέπεις. Γι' αυτό είπαμε. Ναι, πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να τελειώνουμε τις φάσεις, να μην χρειάζεται 13 τελικές για να βάλουμε ένα γκολ. Όλα αυτά. Και στο τέλος είπαμε ότι θα μπορούσε και εκεί να μην βρει τάπες. Δεν είπαμε ότι από αυτό μόνο, έτσι. Αλλά οφείλουμε να το σημειώσουμε και αυτό. Μοσκοβίτη μου, θα μπορούσε η μπάλα να περάσει κάτω τα πόδια για να έχει γίνει το διπλό. Δεν το αφήνεις να φτάσει όμως μέχρι εκεί. Αυτό λέμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Ότι καθάρισε το νωρίς, κάνε 0-2 στο 20. Αυτό. 100% και βλέπεις ότι, αγαπητέ προπονητά, εσύ Κώστα τον θυμάσαι. Το Φρίγκερ τον προπονητή το θυμάσαι. Πώς το θυμάμαι, Ρολ Φρίγκερ. Μπράβο. Δεν τον έκραξα ποτέ, αγόρι, γιατί είχε το έβλημα του ΠΑΟΚ. Αλλά τι, εκεί δεν είναι, τόσο μπορούσε ο άνθρωπος. Εσύ όμως, επειδή βλέπω ότι έχεις δυνατότητες, εφόσον καταφέρεις και βάλεις το εγώ σου πρώτα εσύ, η κορυφή, η αιχμή του δώρα της ομάδας, κάτω από τα 4 γράμματα, τότε να έχεις ελπίδες όχι μόνο στον ΠΑΟΚ να διαπρέψεις, αλλά να κάνεις και μεγάλη καριέρα ως προπονητής. Μαζί του εμείς. Εμείς αυτό θέλουμε. Έτσι. Δεν έχουμε μπάθεις. Δεν έχουμε μόνες. Όπως αντί είναι με διάλειμμα, γιατί φωνάζουμε, έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Α, τι λέτε ρε παιδιά. Χριστός και Παναγία. Ίσα χαρά μου και εγώ ίδιος πατέρα στο χέρι σου. Θυμάσαι τι λέγαμε με το Ρουμάνο, θυμάσαι, Μοσκοβίτη μου. Την κριτική στην αρχή και είπαμε γύρισε το ρελεβέντι και θα είμαστε πρώτοι να σου πούμε μπράβο. Εμείς δεν έχουμε μονές. Δεν θέλουμε να αναλάβει λοιπόν ένας φίλος μας και να αποτύχει για να πούμε είδατε που τα λέγαμε. Όχι, διάψευσέ μας όπως έκανε φέτος στην Ευρώπη με τις δύο μεγάλες προκρίσεις. Παίξε μπαλάρα, πάρ το πρωτάθλημα, εδώ θα είμαστε εμείς. Να σου πούμε μπράβο. Τότε με τον Λουτσέσκο Κώστα μου, Δεκέμβρη μήνα μετά το 2-2 με τον Πανιόνιο, παίρνω στο Χρήστο Ράγκας, από και το όνομά του, ναι, και του λέω, ακούω αγόρι μου, του λέω, αδερφός. Από εκεί στο Ξυσοπάκ θα κάνει 10 νίκες σερί. Και μου λέει, κοιμάσαι λέξες και πας στο Σλεφέντ. Λέω, θα σου τα πούμε, λέω αργότερα. Ακόμα το θυμάται. Και λέω ότι η ομάδα αυτή είναι. Αναγνωρίζει έχει ο Ράγκα όμως. Αναγνωρίζει όταν πέσει έξω. Βεβαίως. Ένα παιδί που λοιπόν, δεν έχει τέτοια θέματα. Χρήστος. Τέλος πάντων, Κωστάκη μου, και κλείνοντας, θέλω να πω το εξής, ότι βλέπω το μάτος μέσα. Είναι μονάδα. Άστο. Μην το συζητάς. Είναι το ίδιο. Για το δεύτερο μήνα. Νιώθω ασφάλεια. Έλειωσε και χθες. Όσο είχε αντοχές, δεν μπορώ. Ο μάτος είναι. Γι' αυτό είπαμε, έπρεπε. Με την Κράσνοντα, έπρεπε να τα βρουν νωρίτερα. Δεν αλλάζω άποψη. Έτσι είναι, Κώστα. Τελείως. Και δεν μπορεί, εγώ φαντάζομαι τώρα, πούμε, ότι αυτά τα νέα παιδιά με δίπλα μου, τι απόδοση θα έχουν και πώς θα ανέβουν ψυχολογικά. Ιβάν, σε ευχαριστούμε που μας έβγαλες το μαχαίρι από την καρδιά. Φιλιά, αυτό σε χαιρετώ. Και μόνο. Γεια σου, γεια σου Μοσκοβίτη μου. Γεια σου, Μοσκοβίτη μου. Ο Μάτος, παιδιά, την ψυχή του όλη βγάζει. Έτσι. Ούτε φίλος μας είναι, ούτε έχουμε κανένα γκαϊλέ να παίζει αυτός ή να παίζει ο άλλος, ούτε η μάνατζερ του ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν μας νοιάζουν αυτά. Δεν μας νοιάζουν. Εγώ βλέπω, αισθάνομαι μια ασφάλεια εκεί. Αισθάνομαι μια ασφάλεια. Βγάζει όλη την ψυχή. Το βλέμμα του τρελού και το περιβραχιόνιο χθες στον Μπράτσο το τίμησε. Και αυτός, και σημαντική στιγμή και για το Γιαννούλη που φοράει το πορτοκαλί πανί με το ΣΕ επάνω. Του κάπτεν, αρχηγός.
Μεγάλη ιστορία. Έκλεισε τα 25 προχθές ο Γιαννούλης. Δημήτρη, άλλες ευθύνες τώρα. Πρέπει να υπάρχει μέσα ένας Έλληνας. Βεβαίως και τον Αντρέ Έλληνα το θεωρούμε. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το πανί στον μπράτσο. Είναι πολύ μεγάλη κληρονομιά αυτή που παρέλαβες από τον Μπέλκα. Παρότι δεν είσαι τόσα χρόνια στην ομάδα. Και ξέρουμε ότι το τιμάς αυτό. Σαν χαρακτήρας, σαν ποδοσφαιριστής. Όσο είσαι εδώ. Όσο είσαι εδώ. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλώς τη βαλάνη δωράκι. Λοιπόν, σ' ακούμε. Έλα, Κωστάκη, άκουσε τώρα. Θα κάνω ένα μικρό μονόλογο και θα είμαι σύνομος. Διάλειμμα δεν έκανα. Θέλω να πω το εξής. Δεν σας έκοψα. Ναι, ναι, για το χτεσινό το παιχνίδι, ναι. Σίγουρα ικανοποίησε πάρα πολλούς. Αν όχι το 99% ή το 100%, αλλά το 90% μας ικανοποίησε το τρέξιμο που βγάλαν οι ποδοσφαιριστές. Και δυστυχώς μείναμε με την πίκρα του της ισοπαλίας, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και το παιχνίδι. Τι εννοώ. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν αρκεί να τρέχουν οι παίκτες. Η ομάδα πρέπει να έχει και τακτική μέσα, να έχει και στρατηγική. Ο Ρασβάν δεν έπαιζε μπάλα, έπαιρνε αποτελέσματα. Η ιστορία έγραψε χτες 1-1. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, τα πρωταθλήματα είναι αυτά που μετράνε, πώς τα παίρνεις, δεν θα τα θυμάται καθόλου ο κόσμος. Φυσικά το μόνο που με ενδιαφέρει στα πρωταθλήματα να είναι πεντακάθαρα, να μην είναι λερωμένα και καθόλου, μα καθόλου με υποψία ότι υπήρχε έστω το παραμικρό εις βάρος μας. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα πάω στα πέναλτι. Δύο πέναλτι υπάρχουν. Η κεφαλιά του Μάτος, η οποία πολύ σωστά παρατήρησε ο αρχιδιαιτητής ο Κάκος, η οποία λέει είναι σαν να τσιμπάει με το πόδι την μπάλα στο χέρι του τερματοφύλακα. Το ίδιο δεν έγινε και εδώ. Αρχιδιαιτητής ο Κάκος, αλλά ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, σαν αρχιδιαιτητής είναι για μένα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Τώρα, η περίπτωση του Ζίβκοφ είναι πεντακάθαρη. Δηλαδή, πόσο πιο πεντακάθαρη, πρέπει πόδια και μπάλα μαζί. Λοιπόν, ναι, τώρα για το πέναλτι του Σάχοφ είμαι κατηγορηματικά όχι, δεν το θέλω. Να σου πω γιατί. Θυμίσου το πέναλτι που κάνει ο Βιερίνια στον Ατρόμητο, είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όταν η μπάλα κόπα έχει πλάτη, για μένα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση πέναλτι. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι θα πρέπει ο προπονητής μας να διαβάσει και τακτικές. Δηλαδή, πώς κερδίζονται οι αγώνες. Ναι, παίξαμε μπαλάρα, αλλά μείναμε με την πίκρα. Και πάρα λίγο, αν θυμάσαι την αντεπίθεση που έκανε η ΑΕΚ με τον Αλμπάνι, δεν ξέρω πώς το λέγανε το παλικάρι αυτό, του ξεφεύγει, πρόσεξε, του Ίγκνασον, και λίγο έλειψε να κάνουν και το 2-0. Και θα ήταν ήρωες αυτοί, και εμείς θα τρογόμασταν σήμερα τελείως άδικα. Άρα, κύριε Φερέιρα, μάθε να κάνεις καλή διαχείριση, γιατί οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ και το υλικό από ο ΠΑΟΚ είναι για μεγαλύτερα πράγματα και όχι για ισοπαλίες με αυτή την ΑΚ, την οποία την ποδοπάτησες. Στην ουσία όμως πήρες ένα βαθμό, μοιραστήκατε από ένα βαθμό και οι δύο. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Ασπρόμαυρη Κλινική που σίγουρα με ακούει. Να είναι πάντα καλά και σε εσένα επίσης καλές εκπομπές. Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον κονσόρτσιουμ. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Λοιπόν, εχθές ο διαιτητής τους έδινε όχι με τα σπόρια και τις μπριζόλες τους έδωσε και φάγανε. Ποια σπόρια το μία, φουλ. Λοιπόν. Φουλ υπέρ τους. Πιθανόν να συμφωνήσω με το... Και οι βαρίστες. Μη λέτε μόνο για το διαιτητή, έτσι γιατί και οι βαρίστες. Καθοριστικό ρόλο. Εφόσον δεν το λένε ο διαιτητής. Αν ισχύει, αν ισχύει αυτό που είπε ο Βασίλης προηγουμένως. Ναι, ο Βασίλης. Για το πέναλτι έχουμε τουλάχιστον δύο φάσεις, Mars penalty, η μία είναι το κατέβασμα του Μάτος και η άλλη είναι η ακύρωση του Golden Boy. Ναι. Τι καθόμαστε και συζητάμε. Και θα μπορούσε το παιχνίδι κάλλιστα να είναι 2-1 από κλωφαρδία, πήρε το βαθμό η ΑΕΚ. Μοιραστήκαμε σε κάθαρα. Και από τη δική μας λοιπόν, την αστοχία εκεί που έπρεπε να το τελειώσουμε το Μάτς νωρίς. Ναι. Κάποιες παρατηρήσεις έτσι που θέλω να κάνω. Βεβαίως. Ο Μάτος δίνει ασφάλεια. Όντως. Εγώ άρχισα να έχω ανασφάλεια λίγο με το Βαρέλα όμως. Ναι. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι του λείπει αυτοπεποίθηση. Καταρχάς χάνει τον Ασαριφάρ, που είναι δικιά του ευθύνη. Ναι. Έτσι. Και δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, ρε παιδιά. Θέλουμε άνθρωπο να κατεβάσει την μπάλα μέσα. Κοίταξε, θα σου πω δηλαδή, μία κουβέντα μόνο. Με γιώμες από την περιοχή. Μία κουβέντα θα σου πω. Χωρίς να είμαι ούτε ειδικός ούτε προπονητής. Άλλος Βαρέλα με Κρέσπο δίπλα, άλλος χωρίς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό το θέμα, ούτε έχουμε παράπονο από τον Ίγκασον ή τον Μιχαηλίδη κυρίως. Όμως,
Άλλος Βαρέλα, δηλαδή έχω την αίσθηση αυτή, μπορεί να κάνω λάθος, παιδιά, έτσι. Άλλη ασφάλεια νιώθει, άλλη αυτοπεποίθηση νιώθει όταν είναι δίπλα ο Ισπανός. Ναι, του προσθέτει αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η ηρεμία του, το δέσιμό τους, τα χιλιόμετρα που έχουν γράψει μαζί, νιώθω ότι είναι ένας άλλος Βαρέλα. Ούτε σημαίνει ότι λέμε στον προπονητή, βάλε τον Κρέσπο ή βγάλε αυτόν, έτσι. Λέω ότι τι βλέπω εγώ. Αλλιώς είναι με τον Κρέσπο δίπλα ο Βαρέλα. Επίσης. Πολύ καλά δείγματα από το Μούργκ. Ναι, στο λίγο που αγωνίστηκε, εξαιρετικά. Έτσι. Τι άλλο να πω, βγάζει μια ρεύα σέντρα και βάζει ένα γκολ. Σεντρεφόρ, μια μιλάμε για σεντρεφόρ. Σεντρεφόρ, παιδιά, είναι ο Αθαϊφάρ. Έβαλε σεντρεφορίσιο γκολ καουμπόικο. Ναι. Θα πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο σε αυτό. Εμείς δεν έχουμε. Ο Αθαϊφάρ, θα σου πω το εξής. Έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα γράψει στην Ελλάδα σε ομάδες και με τον Πανιόνιο και με τον Ολυμπιακό, άρα γνωρίζει το πρωτάθλημα. Θέλω λίγο να δώσουμε λίγο στο Τζόλακ λίγο διάστημα, γιατί νιώθω και το πιστεύω ότι είναι παστελωτής. Απλά θέλει λίγο προς χρόνο. Προς το παρόν τουλάχιστον έτσι. Είναι μες στις φάσεις. Να σου πω κάτι. Δεν θα λέω το ίδιο αν σε 6, σε 5 εβδομάδες, σε 4, σε 3 εβδομάδες δεν τη βρίσκει με τίποτα και δεν παστελώνει. Ναι. Τώρα όμως λέω ότι είναι μικρό το διάστημα που είναι εδώ και θα πρέπει να δεθούν λίγο με τους υπόλοιπους. Ναι. Μου άρεσε και ο Σβιντέρσκι. Δηλαδή μετά τα 2 γκολ που έβαλε στο προηγούμενο. Άλλη αυτοπεποίθηση. Έχει αυτοπεποίθηση. Εχθές λίγο έχει θέλει. Λίγο θέλει εχθές. Ναι, πραγματικά. Σε καλή ο Τσόλακ. Ένα τελευταίο. Ο Τσόλακ σε καλή για να σου πει ότι θα βάλω 11 γκολ. Ο Τσόλακ σε παίρνει. Χτυπάει. Λοιπόν, ναι. Και ένα τελευταίο. Ναι. Οι αλλαγές, ρε Φερέιρα, πιο νωρίς, ρε άμα. Πιο ναι. Νωρίς οι αλλαγές. Εντάξει, και εγώ λίγο πιο νωρίς ήθελα. Μην φτάνουμε στο 80, ας πούμε. Ναι. 81. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κάποιος να το σφυρίξει, ρε παιδιά. Κάντε την αλλαγή στο 70, στο 65. Ναι. Έγινε κονσόρτσιουμ, σε ευχαριστώ. Αυτά. Φιλιά, χαιρετώ. Φιλιά, ζούμου σου λέμε, βεβαίως. Ναι, ναι, τα είπαμε. Θα τα πούμε και αύριο για τον Βιερίνια Σταύρο μου. Ναι, αυτές οι δύο τελευταίες γραμμές και κλείνουμε, να μην φάμε χρόνο από τα παιδιά. Γεια σας! Καλημέρα! Κουκουβάγια. Πάμε εδώ στο τελευταίο. Γεια σας, ναι. Γεια σου Κώστα. Πρώτελευταίο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλώς τον. Σ' ακούω κάθε μέρα, πρώτη φορά σε παίρνω. Και τελευταία. Το όνομά σου. Μιχάλη τη λέγουμε. Γεια σου. Γεια σου ρε Μιχάλη. Ναι. Να πω κάτι. Να πεις ό,τι θες. Εμένα μ' άρεσε η ομάδα ρε Κώστα. Βεβαίως. Μ' άρεσε. Δεν πειράζει. Ας παίζει έτσι και η σοπαλή. Εντάξει, τι έκανε. Μιχάλη με μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία. Ένα γκολ. Ναι, ναι. Ένα γκολ. Αλλά οι καλοθελητές που κάνουν και κρινιάζουν τώρα που δεν κερδίσαμε, παρακαλούσαν να χάσουμε σήμερα να μας. Παράδεκτο, να ανακατώσει την ομάδα. Να θέλουμε το κακό της ομάδας, τι, για να έχουμε να λέμε, να κάνουμε αναμπουμπούλα. Όχι ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δεν υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχουν. Αλλά είναι η μειοψηφία. Ευτυχώς είναι η μειοψηφία. Έτσι. Αυτό έχει δίκιο. Αλλά αυτοί κρινιάζουν. Εντάξει. Δεν ξέρουμε αν είναι ΠΑΟΚ αυτοί που μπαίνουν για να δημιουργήσουν τη φασαρία. Υπάρχουν πολλοί που δεν είναι. Έτσι. Εμένα μ' άρεσε πολύ η ομάδα. Ναι. Βέβαια. Τι θες να κάνει, να μπει ο Αμπέρ να βάλει κόλλο ο Αμπέρ. Και τις αλλαγές του Κώστα, πότε να τις κάνεις, το ημίχρονο. Όχι. Θα μπορούσε 10 λεπτά νωρίτερα. Αυτό λέμε. Μία, πέντε είναι. Πέντε είναι. Ναι, μιλάμε για τις δύο του Μπίσεσβαρ και του Μουρκ που έγιναν στο 81. Εντάξει, τι θέλει να κάνει, τους έβαλε, την κατάλληλη στιγμή τους έβαλε. Εντάξει, okay, αυτό είναι θέμα του προπονητή. Την άποψή μας δεν είναι. Εγώ πιστεύω η ομάδα θα πετάει. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Να σε καλά, καλή να σε καλά. Βδομάδα. Γεια σου καλή φίλε μου, βδομάδα. Γεια σου με φίλε μου. Καλή βδομάδα. Εννοείται. Θα πούμε για την Πέμπτη, το μάτς με την Ομόνια. Πάμε τελευταίος, κλείνεις εσύ σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Έλα Κολομπάμπου εσύ σήμερα. Όλοι για σένα κάνανε τέτοιο. Πρόμο. Ναι. Λοιπόν, εγώ για το παιχνίδι δεν θα πω. Θα πω για ένα άλλο συμβάν που έγινε το Σάββατο. Α, ναι. Επειδή έπεσε πάρα πολύ λάσπη στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Για το πόλο. Για το πόλο, επειδή ήμουν μπροστά. Επειδή ήσουν. Επειδή ο γιος μου παίζει το Φίβο Σικαιών.
Πες λοιπόν, γιατί έχει σημασία. Είδαμε και την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, βεβαίως. Είναι η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, Κωστή μου, απεικονίζει στο 100% το ότι δεν συνέβη. Γιατί δεν συνέβη τίποτα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, διεξαγόταν ένα φιλικό τουρνουά υπό την αιγίδα του Φίβου Σικαιών. Ναι. Στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο, ναι, για να γίνει, ναι, μια κίνηση από το Δήμο Ρεόκαστρο, να αναπτυχθεί εκεί ο χώρος και τα λοιπά του κολυμβητηρίου, ο οποίος είναι εξαιρετικός, απλά δεν λειτουργεί τους χειμερινούς μήνες. Ένας χώρος ο οποίος ήταν ανοιχτός στο κοινό, είχε διαφημιστεί παντού, δεν ήταν και κλεισμένο όπως ψευδώς διαδίδουν κάποιοι, ναι, ναι, δεν υπήρχε απαγόρευση κόσμου κτλ. Ναι. Και έπαιζε το εφηβικό του Άρη με το παιδικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Κάποια στιγμή σε ένα φιλικό εμφανίστηκαν γύρω στους 30 οπαδούς μας του ΠΑΟΚ, ναι, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα για την ομάδα κτλ. Και κάποια στιγμή, λανθασμένα βεβαίως, για ένα παιχνίδι φιλικό μεταξύ παιδιών και εφήβων κτλ., ακούστηκε και ένα υβριστικό σύνθημα, βεβαίως, για τον Άρη. Ναι. Μετά από παρότριση των γονιών που ήμασταν εκεί και του εφόρου του τμήματος, ναι, του ΠΑΟΚ κτλ. Και των ανθρώπων που το διοργάνωσαν, δεν επαναλήφθηκε τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Ούτε κουκούλες, ούτε και κάποια στιγμή λοστάρια, ούτε κουκούλες, τίποτα. Δεν χωρούσε, ναι, κανένα, ναι, ναι, είναι ψέματα, ούτε κουκούλες, ναι, ούτε επεισόδια, ούτε, ναι, τραμπουκισμοί, ναι, 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 τίποτα, ούτε τίποτα. Αποφάσισε ο Άρης με τους διοργανωτές, λένε, να σηκωθεί να φύγει και μάλιστα να αποχωρήσει και από το τουρνουά για λόγους δίθεν ασφαλείας και τα λοιπά. Μάλιστα. Δεν υπήρχε κανένα θέμα ασφαλείας, κανένα ζήτημα με την ασφάλεια, και επειδή διάβασα και στο site του Χρήσανδου Τσαλτίδη ότι αν η αστυνομία βγάλει τις μάσκες και τα λοιπά και να πάνε φυλακή, και δεν έγινε, Κωστή μου, τίποτα το επιλείψιμο, εκτός από ένα λανθασμένο υβριστικό σύνθημα το οποίο δεν επαναλήφθηκε. Και όλο αυτό το πράγμα ο Ντόρος που σηκώθηκε είναι απαράδεκτος από ένα ερασιτεχνικό σύλλογο να δημιουργεί προηγούμενα, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει ένα άλλο φιλικό και κάποιοι άλλοι να θέλουν να πάρουν πίσω το ανύπακτο αίμα τους. Χαίρομαι που το διευκρινίζεις και που ήσουν εκεί. Κωστή μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί εδώ πάνε να μας τρελάνουν. Δηλαδή, σε γεγονότα που ήμασταν μπροστά, το τι διάβασα στα social media, φίλε, δηλαδή μόνο ότι δεν είπαν ότι τους πετούσαν ένας με στις πισίνες και δέρνανε τον κόσμο κτλ. Και αυτό είναι απαράδεκτο, γι' αυτό και έχω πει και πάρα πολλές φορές και για τα πράγματα και να τελειώσω που αφορούν την ομάδα μας, να πιστεύετε μόνο ότι βλέπουν τα ματάκια σας. Όλα αυτά που ακούτε, ο Βιερίνια είπε εκείνο, ο Μάτος, ναι, ναι, έκανε εκείνο, ναι, 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 το λέμε συνέχεια. Το λέμε συνέχεια. Μόνο ότι βλέπουν τα ματάκια σας και ακούν τα αυτάκια σας. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο μόνο για τον αγώνα χθες, Κωστή μου, ένα πράγμα. Ο άνθρωπος κλειδί για τα λάθη όλα που έγιναν από το ΒΑΡ είναι ο κύριος Μπουξμπάουμ Ανατολικής Αττικής, η οποία θα είναι η ένωση, η οποία θα βγάλει τον νέο πρόεδρο, ναι, της ΕΠΟ, που υπόκειται, ναι, στον δεν είναι, της ΑΕΠ. Δεν είναι ξένος. Δεν είναι το ξένος, τονίζουμε, μπορεί να έχει ξένο επίθετο. Γερμανικής καταγωγής, ναι, ναι, είναι, αλλά είναι θέλω, από την, μπράβο, την Ανατολική Αττική, ναι, είναι επόπτης, πρώην επόπτης κτλ. Αυτό. Και ήταν ο άνθρωπος που χειριζόταν το μηχάνημα του ΒΑΡ και δεν ξέρουμε τι εικόνες μπορεί να έδινε στον βοηθό, στον άλλο βαρίστα ή και στον τι έλεγαν στο διοικητή. Και θα χαρούμε πολύ αύριο να ακούσουμε τον κύριο Κλάτεμπεργκ να μας εξηγήσει. Να βγάλει και τις συνομιλίες, να δούμε τι βεβαίως είπε στις φάσεις επιλήψιμες, αν τις δείξουν. Έγινε, Χριστάρα μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικά πράγματα. Πεντανόστιμα. Με άπλατα τραπέζια. Με ασφάλεια, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Εξαιρετικές γεύσεις. 705-750 τη Λιβεριά. Θα με θυμηθείτε όταν θα φάτε εκεί. Απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Και βέβαια, καυσόξυλο φυτάς. Αλλού μην κοιτάς. Αυτός κορυφαίος γνωρίζει όσο κανέναν άλλο το καυσόξυλο. Όλγας 206. Έρχεται φοβερό δίδυμο. Κόλκα Μπατμανίδη, σας φιλώ, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8, ζουμουσού λέμε, bye bye!